Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλό απόγευμα. Γεια σου, Γιάννη. Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα. Τυχερός είμαι που είσαι σήμερα δίπλα μου, έτσι. Γιατί? Γιατί οι πληροφορίες λένε όμως ότι το Σαββατοκύριακο έλειπες στο εξωτερικό και με τον κίνδυνο που υπάρχουν με τις πτήσεις, με τις αναβολές κτλ. Χτύπα και ξύλο και βαρέλι, ό,τι θες χτύπα. Εγώ τα χτυπούσα πριν. Αλλά η κυρία Μακρύ, ως επαγγελματίας πάνω απ' όλα, συνειδητοποιημένη επαγγελματίας, κατάφερε να είναι παρόν παρά το γεγονός ότι την Παρασκευή μας άφησε για το εξωτερικό. Δεν ρωτάω, δεν είμαι αδιάκριτος. Καλά, θα μου πεις όμως μετά. Εντάξει. Έτσι. Λοιπόν, μαζί με τη Φλόρα Μακρύ για τις επόμενες 2 ώρες, πλήρη ενημέρωση για όλα τα πρωταθλήματα του Πειραιά, της Ανατολικής Αττικής, της Αθήνας. Και φυσικά τη ΓΑΜΑ Εθνική με τον κύριο Θεοδόρου που θα τον έχουμε σε λίγο κοντά μας. Έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ σήμερα, Γιάννη. Με ούτε λίγο ούτε πολύ, από ό,τι έχω δει μια ενημέρωση, θα φτάσουμε τα 28 βίντεο. Είναι πάρα πολλά. Σήμερα, πραγματικά. Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος. Το καλό είναι ότι περισσότερος κόσμος δείχνει συνεχώς εμπιστοσύνη στην εκπομπή και είτε μας καλούν να καλύψουμε τους αγώνες, είτε μας στέλνουν τα βίντεο τους. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό μας δίνει και χαρά, μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι η μοναδική εκπομπή για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο μέσα από την συχνότητα του Κοσμοτέ, αλλά και της Alert τηλεόρασης. Άρα δεν έχουμε παρά να εκμεταλλευτούμε κάθε δευτερόλεπτο, κάθε λεπτό που θα ακολουθήσει μέχρι τις 9 η ώρα για να σας μεταδώσουμε μαζί με τη Φλόρα Μακρύ και τους συνεργάτες μας, τον Δημήτρη Θεοδόρου, τον Κώστα Τωράπτη και τον Νίκο Τζαλίδη, τα πάντα, όλα όσα έγιναν το Σαββατοκύριακο στα γήπεδα της Αττικής. Η σημερινή εκπομπή, όπως σας είχαμε προαναγγείλει, φιλοξενεί μια ομάδα η οποία έχει κάνει το πρώτο εγχείρημα ουσιαστικά και μιλάμε για τη Sporting Λισαβόνας, μια ιστορική ομάδα από την Πορτογαλία η οποία ουσιαστικά έχει ξεκινήσει στην Ευρώπη να αναπτύσσεται. Την έχουμε σήμερα εδώ, έχουμε αξιόλογους ανθρώπους που είναι μπροστά σε όλο αυτό το εγχείρημα. Θα μιλήσουμε, θα πούμε αρκετές λεπτομέρειες για το πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα. Ποιοι τη σκεφτήκανε, σε τι στάδιο βρίσκεται αυτή τη στιγμή όλη η οργάνωση της ομάδας Φλόρα. Βεβαίως, είχαμε κάνει και ένα ρεπορτάζ όταν είχε πρωτοξεκινήσει. Στο οποίο, τώρα το θυμήθηκα, είχες πάει μαζί με τον Νίκο τον Τζαλίδη, είχες κάνει και τις συνεντεύξεις και μετά τις συνεντεύξεις μας πέρανε τηλέφωνα. Είδαμε το χώρο από κοντά, ήταν όλο πολύ όμορφο. Και μετά τις συνεντεύξεις μας πέρανε τηλέφωνα και μας ρωτούσαν ποια είναι αυτή η όμορφη παρουσιάστρια τη θέλουμε στην Πορτογαλία. Αλλά δεν άφησα εγώ να σου πω την αλήθεια. Μου έκοψε την τύχη μου. Δεν πειράζει, θα το δούμε όλα αυτά. Λοιπόν, θέλω να καλησπερίσουμε μαζί με τη Φλόρα εδώ, καταρχάς τον Φραντσίσκο, Φρανκ Ζουέλα, Ζου, πολλά ονόματα, Ζου, έτσι, αγαπητός αρκετά χρόνια στην Ελλάδα, ποδόσφαιρο σε υψηλό επίπεδο και σήμερα θα μιλήσουμε βέβαια για παιδιά, για ακαδημίες, για οργάνωση, για όλα αυτά τα οποία ουσιαστικά είσαι ένας από τους ανθρώπους, από τα κομμάτια του παζλ αυτού του εγχειρήματος. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είσαι καλά, έτσι. Καλά, γιατί έχει και λίγο κρύο εδώ στην Αθήνα. Το έχει συνηθίσει. Όπως έχει συνηθίσει, έτσι. Ναι. Ωραία. Δίπλα στον Φρανκ Ζουέλα, ο κύριος Ανδρέας Μπαρμπαρής, τεχνικός διευθυντής της Sporting Λισαβόνας, όχι άγνωστος για τους περισσότερους, γιατί, κύριε Μπαρμπαρή, έχετε δουλέψει σε αρκετές ομάδες, έχετε πολύ μεγάλη γνώση πάνω στο αντικείμενο και γενικότερα και θα μας βοηθήσετε κι εσείς βέβαια με την παρουσία σας σήμερα να λύσουμε αρκετές απορίες, αν θέλετε, όχι μόνο δικές μας, γιατί εντάξει, εγώ και η Φλόρα, ναι, το γνωρίζουμε το ποδόσφαιρο αρκετά καλά, περισσότερο όμως θέλω να λύσουμε απορίες στα παιδιά που τα διδάσκετε κι εσείς καθημερινά, είστε κοντά τους και φυσικά πάρα πολλοί κόσμος, βλέπουμε εδώ την Ακαδημία της Λισαβόνας, πάρα πολλοί κόσμος που παρακολουθεί την εκπομπή και θέλει να ενημερωθεί τι ακριβώς κάνετε. Κοντά βέβαια στο στούντιο δίπλα μας θα είναι μέχρι τις 9 η ώρα και ο Νίκος ο Τσαλίδης, ο οποίος, Νίκο καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Να καλωσορίσω καταρχήν την Ακαδημία της Sporting Λισαβόνας. Είναι και της περιοχής σου. Μπαρμπαρή, βεβαίως. Τον κύριο Ζουέλα, τους προπονητές, τα παιδιά. Νομίζω γίνεται μια δουλειά στην Ανάβησο και στο Άνιμα Κλαμπ που ξεφεύγει από τα ελληνικά όρια. Ναι. Ανάβησο, εκεί θεωρείται Σαρωνικός, αν δεν κάνω λάθος, ναι, Νίκο. Ναι, ναι. Ωραία, Ανάβησο. Σαρωνικός. Πώς πήγε το Σαββατοκύριακο, τι έγινε εκεί στην Εψανά, είχαμε ησυχία. Ήρεμα τα πράγματα. Ήρεμα, Παραδόξως. Ο Αίτητος συνεχίζει απτόειδος, βρίσκεται στο σύνοχτο, νίκησε 2-1 τη Λαβρωτική.
Στην Β' κατηγορία είχαμε φυσικά το μεγάλο ντέρμπι Άνοιξη Παντιακάκης 1-0. Η Άνοιξη βγήκε νικήτρια. Η Άνοιξη, η οποία να σημειώσουμε, Γιάννη, πως παίζει και στο σημερινό επεισόδιο με τον Αστέρα Ραχούλας. Αλήθεια. Ναι. Θα δούμε δηλαδή Δημακό. Θα δούμε Δημακό, ναι. Και έχει και πρόταση ο Δημακός να πάει μονίμως στον Αστέρα Ραχούλας να κάνει τον γενικό αρχηγό, κάτι τέτοιο. Έχουν προχωρήσει τα πράγματα. Μάλιστα. Κάνε ντέρμπι πάντως το μάτς. Ντέρμπι 1-0, οκ, εντάξει. Θα μας πεις περισσότερες λεπτομέρειες. Βέβαια, θα έχουμε τη δυνατότητα στο δεύτερο μέρος κυρίως να μιλήσουμε αναλυτικά με τον Νίκο για το τι έγινε στις βαθμολογίες, στους αγώνες και γενικότερα στα αποτελέσματα. Επίσης, στο στούντιο βρίσκονται στο πάνελ, στην κερκίδα μας, βρίσκεται ο Γιώργος ο Αργύρης. Καλησπέρα, ο Μιχάλης ο Μπαρμπαρής, προπονητές των ομάδων και φυσικά στη μέση ακριβώς, δώστε μας ακόμα ένα πλάνο, βρίσκεται η Κατερίνα η Καραλή, αυτό το χαμογελαστό κορίτσι το οποίο... Δεν θα πιστέψουν τι κάνει, εγώ Πιστέψουν, δεν πιστέψουν, αυτά που κάνει η Κατερίνα νομίζω ότι είναι, δεν θα έλεγα σπάνιας έμπνευσης, είναι θέμα ικανότητας. Και πολλή δουλειά. Πάρα πολλή δουλειά. Θα το δούμε βέβαια στη συνέχεια. Θα δούμε η Κατερίνα. Τα κάνουμε μόνο στο Λαύριο αυτά, έτσι. Ε? Η Κατερίνα είναι από το Λαύριο. Οπότε. Θες να ευλογήσεις τα γένια σου, γιατί. Άμα δεν επενδύσεις το σπίτι σου, θα πέσεις να σπλακώσεις. Δηλαδή το Λαύριο βγάζει καλούς δημοσιογράφους, Τσαλίδης. Βγάζει καλές. Τα πάντα βγάζει. Έτσι, την Κατερίνα βγάζει καλούς παράγοντες, Καραμολέγκος. Ναι. Έτσι δεν είναι και ο συγχωρεμένος ο τσίκλος. Εν πάση περιπτώσει, τι άλλο βγάζει και μπάσκετ τώρα. Σιγά σιγά φτιάχνετε και τον μπάσκετ εσύ. Λοιπόν. Εντάξει, Α1 είναι το μπάσκετ. Πού να πάει. Πού να πάει, έλατε. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας, Φλώρα. Λοιπόν, στο Facebook πάμε μπάλα. Μπορείτε να μας στέλνετε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής τα μηνύματά σας. Στο Twitter πάμε μπάλα 2014 και φυσικά το πάμεμπάλα.gr, όπου ενημερώνεστε συνεχώς για όλα τα νέα με τα άρθρα. Στο πάμεμπάλα.gr, όπου χθες ανεβάσαμε το βίντεο από έναν προπονητή ο οποίος δεν υπάρχει, δηλαδή έχει κάνει το γύρο όχι της Ελλάδος, το βίντεο που έχουμε ανεβάσει του Πάμε Μπάλα, κάνει το γύρο του κόσμου. Έχει φτάσει και στα τελευταία χωριά όπου υπάρχει στο πιο ψηλό βουνό. Όπου υπάρχει Wi-Fi. Ναι, με τον προπονητή του Καμπανιακού, τον κύριο Τερλίδη, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος δεν ξέρω τι τον τζίμπησε. Τον τζίμπησε μίγα, κανάλο έντομο. Είχε πάρει κάτι πριν από τον αγώνα, δεν μπορώ να καταλάβω. Μόνο που δεκδίθηκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο με όλο αυτό το show που έδωσε και το βίντεο το οποίο μπορείτε να το δείτε στο πάμεμπάλα.gr δεν θα το δείξουμε σήμερα. Θεωρούμε σκόπιμο ότι δεν πρέπει αυτές οι εικόνες να περνάνε στα παιδιά, στις οικογένειες και σε όλους οι οποίοι αγαπούν το ποδόσφαιρο. Είναι το παιχνίδι λοιπόν του Καμπανιακού με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς που έληξε 0-1 με γκολ του Απόλλωνα στο 79-80. Όσοι θέλετε να δείτε αυτό το σπάνιο βίντεο, μπείτε μέσα στο Πάμε Μπάλα. Πραγματικά έχει ξεπεράσει πάρα πολλές χιλιάδες views αυτό το βίντεο και μάλιστα σήμερα έγινε και μεγάλο θέμα σε πολύ μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια η συμπεριφορά των προπονητών, για την οποία θα συζητήσουμε σε λίγο. Έχουμε προπονητές, έχουμε γενικούς διευθυντές, τεχνικούς διευθυντές, θα τα δούμε όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να φάμε κανένα κουφιντέ. Πίνασες, έτσι. Πίνασα. Εκεί που πας, πού πήγες. Εντάξει τώρα, δεν θα πω. Θα μου το πεις όμως μετά. Θα σου πω. Ναι, γιατί θα αρχίσουν να έρχονται τα μηνύματα που ήταν η Φλώρα το τρίμερο. Πάμε να γλυκαθούμε λίγο με τα προφιτερόλ του κυρίου Ανδρεά, να δούμε τα best goal αυτής της αγωνιστικής, σύμφωνα βέβαια με τις εκτιμήσεις της ομάδας των συνεργατών του Πάμε Μπάλα. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ τον Ισπανό της Θήβας. Ισοφάρισε εδώ, αυτό τον γκολ ισοφάρισης για τη Θήβα. Με τη Χαλκίδα, βλέπουμε εδώ έξω από την περιοχή. Πάρε να έχεις. Ο τερματοφύλακας και πιο μακριά χέρια να είχε. Ο Αναστασίου της Διάνας Λιούπολης εδώ κάνει το 3-0. Με το Περιστέρι και ο Καζατζής εδώ από τα Σούρμενα. Αυτό είναι. Μόνο στα Σούρμενα. Εντάξει,
Μόνο στα σούρμα να βάζουν τέτοια πολλά, έτσι να ξέρεις. Εντάξει, ήταν πολύ ωραίο. Πόντι, να το έτσι, πούμε. Πάρε να έχεις. Λοιπόν, η αγαπημένη μας ομάδα. Μία από τις αγαπημένες, γιατί έχουμε πολλές. Αν θέλετε, τις αγαπάμε όλες, Φλόρα. Δεν αφήνουμε καμία ομάδα απ' έξω. Και προτού περάσουμε, έχουμε δει και τους τρόπους επικοινωνίας. Να ξεκινήσω μάλλον την κουβέντα μας με τον διευθυντή της Ακαδημίας της Sporting Λισαβόνας, τον κύριο Ζουέλα. Φρανκ, να πάω λίγο επί προσωπικού σε κάτι που δεν έχει ίσως σχέση και άμεση με τη Sporting. Αρκετά χρόνια στην Ελλάδα, μιλάς και πάρα πολύ καλά τα ελληνικά. Φαντάζομαι ότι είναι μια χώρα που την αγάπησες κιόλας στην πορεία, για να μένεις εδώ και να χτίζεις πράγματα. Ναι, σίγουρα. Μετά, όταν ήρθα στην Ελλάδα πρώτη φορά, δεν σκεφτόμουν ένα μήνο. Δεν σκεφτόσουν ένα μήνο. Όχι, καθόλου. Ποια χρονολογία ξεκίνησε όταν ήρθε? Μετά το Euro, 5, εκεί, 2005. Γύρω στο 5. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Και ήρθε στον Ακράτητο. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Με τον συγχωρεμένο, τον Ψωμιάδη. Τον κύριο Ψωμιάδη τότε, έτσι. Μπράβο. Άρα σε έφερε ο κύριος Ψωμιάδης. Ναι. Ο γνωστός και ως Μάκαρος, όπως το λένε οι φίλοι του. Λοιπόν, στον Ακράτητο και από εκεί. Εντάξει, ήρθα. Δεν ήταν εύκολο για μένα, γιατί τότε δεν ήξερα τα αγγλικά. Ελληνικά δεν χρειάζεται να το συζητήσω. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Πρώτη φορά στη ζωή μου που πήγα έξω από την Πορτογαλία, έξω από τους δικούς μου, όλα. Και έφτασα σαν ολιώσια. Και ναι, με όλο το σεβασμό ήταν τρομερή εμπειρία. Και ο πρόεδρος μου το είπε να είμαι συγκεντρωμένος στη δουλειά μου και αν τα συνεχίζω έτσι, θα με αφήσει να φύγω. Και μετά από 5 μήνες, όντως, μου άφησε να φύγω. Μετά από 5 μήνες? Ναι, 5 μήνες. Άρα έδωσες και δείγματα του ταλέντου, της ποιότητας, της αξίας για να φύγεις. Είχα στόχος. Ήτανε στόχος αυτό. Στόχος. Ήξερα ότι έπρεπε να φύγω. Μάλιστα. Άρα φεύγουμε λοιπόν μετά από 5 μήνες από τον Ακράτητο και πάμε στην Ξάνθη. Ναι, ναι, ναι. Όπου εκεί νομίζω 3,5 χρόνια. Γίνεσαι ακόμα πιο γνωστός, βασικός, αντικατάστατος, μια μονάδα την οποία βέβαια, επειδή και η Ξάνθη πήγαινε καλά σαν ομάδα, ήταν λογικό να σε δούνε πανελλαδικά και οι υπόλοιποι σύλλογοι. Οπότε πλέον είχες χτίσει το όνομα. Ναι, εντάξει. Τότε όταν πήγα και στη Ξάντη ήμουν τυχερός, γιατί η ομάδα είχε πάρα πολλούς καλούς ποδοσφαιριστές. Για μένα είχε ο καλύτερος δάσκαλος στην Ελλάδα, ο κύριος Γιάννης Μαντζουράκης, mm-hmm, που με βοήθησε αρκετά. Και εντάξει, η Ξάντη σαν ομάδα ήταν μια ομάδα που ήταν πάρα πολύ οργανωμένη. Γι' αυτό ήταν εύκολο για τους ποδοσφαιριστές να κάνουν καριέρα. Μάλιστα. Οπότε ουσιαστικά κάνεις εκεί τα 3,5 χρόνια, μετά φεύγεις πας στον ΠΑΟΚ. Όχι, πήγα Ρωσία. Α, πήγες Ρωσία μετά. Καλύτερο συμβόλαιο φαντάζομαι εκεί. Ναι. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Και επιστρέφεις για τον ΠΑΟΚ ή για τον Αστέρα Τρίπολης? Πρώτα, όχι, πρώτα ήρθα στο ΠΑΟΚ μέσα στο. Εντάξει, μέσα με το Βρίζας που είμαστε συμπαίκτης στη Ξάντη. Ήταν πρόεδρος με τον κύριο Ζαγοράκης. Ήρθα για, νόμιζα ότι ερχόμουν για ένα χρόνο και μετά το κατάλαβα για να μην έχω πρόβλημα στην καριέρα μου. Τους είπα Γιαννάρη, το καλύτερο να μείνουμε εκεί για να μπορέσουμε να είμαστε φίλοι το μέλλον και γύρισα πίσω στη Ρωσία. Υπήρχαν προβλήματα στον ΠΑΟΚ? Για ποιο λόγο σήμερα ή και τότε αν θέλεις, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα η οποία πασπιτώσει όπως ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, έγινε τις πρωτοκλασάτες. Λογικά θα πρέπει να σου άρεσε, θα πρέπει να σε προκαλεί δέος να κάτσεις. Εννοείται, ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα τότε, όταν ήμουνα, κράτησε ο λαός την ομάδα. Γιατί η ομάδα δεν είχε αυτή την υγεία που έχει σήμερα με το κύριο Σαββίδη. Την οικονομική άνεση. Ναι. Τότε υπήρχε πάρα πολλά προβλήματα, απλήρωτοι ποδοσφαιριστής, όλοι. Όλοι είμαστε, θυμάμαι και καλά πολλές φορές, λέω, τότε τρώγαμε μακαρόνια μέσα στα ποδητήρια και τώρα έχουν μπουφέ. Ναι. Και η διαφορά, παράδειγμα, τότε είχαμε καλό αποτέλεσμα σαν ομάδα, παρότι τις δυσκολίες που είχαμε. Αλλά ήταν πάρα πολύ δύσκολο για να μείνω ως δανεικός από μια ρωσική ομάδα στο ΠΑΟΚ. Γι' αυτό αποφασίσαμε καλύτερα να φύγω και να συνεχίζω εκεί στη Ρωσία. Μάλιστα. Όμορφα, φιλικά, αδερφικά, ναι, λύσατε το συμβόλαιο, ναι, και επέστρεψε στη Ρωσία. Μάλιστα. Σήμερα, αν ήταν η κατάσταση έτσι όπως είναι στο ΠΑΟΚ,
Θα έμενες, φαντάζομαι. Εγώ πιστεύω τώρα ειδικά, επειδή το πρόεδρος είναι Ρώσος και έχω μάθει λίγη νοοτροπία το Ρώσο και έμαθα λίγα από Ρώσικα, σίγουρα θα ήταν πιο εύκολο. Yeah. Μάλιστα. Άρα έρχεσαι λοιπόν το 2004, ξέρεις μόνο πορτογαλικά και σήμερα που μιλάμε, 2017, έχεις μάθει και ελληνικά και αγγλικά και ρώσικα. Ναι. Είδες που σε έκανε καλό που έφυγες από την Πορτογαλία. Λοιπόν, έτσι είναι το ποδόσφαιρο, μας βοηθάει να κάνουμε αρκετά πράγματα. Δύο κουβεντούλες για αυτό το εγχείρημα, πώς προέκυψε η συνεργασία με τη Sporting Λισαβόνα. Εντάξει, όπως έχετε καταλάβει μετά την καριέρα μου το ποδόσφαιρο, πριν να τελειώσω την καριέρα μου, ετοιμαζόμουν σιγά σιγά την επόμενη βήμα στην καριέρα μου. Να συνεχίζω. Ήθελα να παραμένω μέσα στο ποδόσφαιρο. Έβλεπα και έμαθα όλα τα προβλήματα που υπάρχουν στις περισσότερες ομάδες. Και εντάξει, για κάποιο λόγο, γιατί στη ζωή μου αυτό είναι από τους γονείς μου, μ' αρέσει να βοηθάω ανθρώπους. Και όταν βλέπεις τα παιδιά ότι έχουν πρόβλημα, ότι δεν υπάρχουν σωστές εκπαιδευτές, πρέπει να κοιτάζεις αυτά τα παιδιά ως μελλοντικά. Για να μην περνάνε αυτά που πέρασες εσύ. Άμα μπορείς να βοηθήσεις, πιστεύω ότι είναι καλό. Αλλά σίγουρα δεν ήταν το πρώτο μου στόχος να φτάσω μια τεράστια ομάδα όπως Sporting. Αλλά όπως είπα, στη ζωή ό,τι δίνεις παίρνεις. Εγώ πρώτα προσπάθησα με τις ομάδες που είχα περάσει. Στην Ελλάδα, μίλησα με όλες τις ομάδες που έχω παίξει. Και προσπάθησα να... Να τους περάσεις την οτροπία. Όχι μόνο να τους περάσω, να τους βοηθήσω. Να τους βοηθήσω με τον τρόπο που μπορούσα να βοηθήσω. Όχι για άλλους λόγους. Οι παιδί δάξει, δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν δεχτήκανε. Σέβομαι. Γιατί κάτι ομάδα, κάτι πρόεδρο, κάτι διευθυντής έχει τα δικά του και εγώ σέβομαι. Δεν θέλανε αυτή την εργασία. Εγώ οι παιδί δεν αφήνω τίποτα τελειωμένο ή χαμένο στη ζωή μου. Συνεχίζω με το άλλο τρόπο. Και είχα ένα σχέδιο. Ετοιμάστηκα εγώ ένα σχέδιο για να συνεχίζω να μείνω στην Ελλάδα. Γιατί άμα ήθελα να κάνω την καριέρα εξωτερικό, τα μπορούσα. Mm-hmm. Αλλά ήθελα να μένω εδώ, επειδή είχα αγοράσει σπίτι στην Ελλάδα και λέω τώρα τι να φύγω πάλι, να ξεκινήσω καινούργια ζωή έξω. Δεν αξίζει. Ποιο ήταν το σχέδιο? Το σχέδιο ήταν να βοηθήσει τους Έλληνες, επειδή πιστεύω ότι υπάρχει τρομερή ταλέντο, πάρα πολύ ταλέντο, αλλά... Αυτά που λείπουν είναι οι καλοί εκπαιδευτές, τα παιδιά, για να φτάσουν στο ψηλό επίπεδο πιο έτοιμοι. Έκανα ανάποδα. Ναι. Έστειλε στην κορυφή η Ακαδημία για μένα στον κόσμο, παρότι που δεν είχε καμία σχέση με σπόρτινγκ. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Δεν έχω πάει σπόρτινγκ, όπως ξέρουν όλοι, ούτε έχω μεγαλώσει σπόρτινγκ, τίποτα, καμία σχέση. Έστειλε ένα απλό mail στην ομάδα για να κλείσουμε ένα meeting, να μιλήσουμε. Και μετά απαντήσανε το mail, μου είπαν πότε μπορείς να έρθεις στην Πορτογαλία να μιλήσουμε. Μιλήσαμε, όμορφο, ωραία. Είπα το project Sporting. Και στην αρχή, εντάξει, όπως ο πρόεδρος και όλοι ξέρουν, εντάξει, Ελλάδα δεν έχει Πορτογάλους άνθρωπους να έρθουν εδώ να μείνουν μετά από τόσα προβλήματα. Εγώ, εντάξει, δεν έχει σημασία αυτό. Εσείς, σαν ομάδα, έχετε το καλύτερο που δεν υπάρχει στον κόσμο. Το τρόπο πώς εκπαιδεύονται τα παιδιά. Τι σπόρτι, ναι, εμείς το ξέρουμε. Και πώς μπορείς να μπεις μέσα στην νοοτροπία στην Ελλάδα. Πρέπει να ξέρεις αυτή την νοοτροπία. Λόγους εμπειρίες, επειδή ζω εδώ, δέχτηκε αυτή την νοοτροπία. Εγώ τους λέω, μην φοβάστε, θα είμαστε μαζί. Ξέρω, η σπόρτι τα με στηρίζει. Και εγώ τα στηρίζω και σπόρτι μέσα στη ελληνική νοοτροπία. Πιστεύω ότι θα κάνουμε εξαιρετική δουλειά. Μάλιστα. Ναι, άρα έτσι ξεκίνησε. Ναι, γιατί η Sporting... Η Sporting τι είδε στην Ελλάδα, είδε ταλέντο στην Ελλάδα. Ναι. Βλέπουνε, άμα παράδειγμα, άμα βλέπουμε σήμερα το πορτογαλικό πρωτάθλημα, υπάρχουν τρεις Έλληνες ποδοσφαιριστές. Δύο από αυτούς τους τρεις παίζανε μαζί μου. Εντάξει, okay, δεν είναι στη Sporting, αλλά τους λέω υπάρχει ταλέντο. Δεν είναι μόνο Πορτογαλία, έχει ταλέντο η Ελλάδα. Και λέω, εντάξει, μπορούμε να κάνουμε δουλειά αλλιώς. Και έτσι ξεκινήσαμε σιγά σιγά και από τον τρόπο τους προπονητές που παίρνουν στην Ελλάδα, οι περισσότεροι περάσαν από την ομάδα στη Sporting. Το μεγαλύτερο ποσοστό τους προπονητές περάσαν όλοι από τη Sporting.
Εγώ η Sporting είναι η παράδειγμα για όλες τις ομάδες, όχι μόνο ακαδημιών και προπονητών. Και ο πρόεδρος είδανε, σκεφτήκανε, καταλαβαίνουν αυτά που τους έλεγε και προχώρησε η συνεργασία. Ναι, πίστεψαν, ναι, 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 οπότε το ξεκινήσαμε. Ναι, 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 ναι. Είναι πολύ σημαντικό, Φλώρα, να μπορέσεις να σε εμπιστευτούν οι Ευρωπαίοι. Γιατί εμείς γενικότερα σαν Έλληνες έχουμε ένα θεματάκι. Είμαστε λίγο δύσπιστοι. Όχι, εμείς δεν είμαστε δύσπιστοι. Οι Ευρωπαίοι είναι δύσπιστοι με εμάς. Γιατί αν βάλεις κάτω τα πράγματα λίγο να δεις και από την οικονομία κυρίως όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν προκύψει με την κρίση, έχουμε υποσχεθεί πολλές φορές ότι θα κάνουμε πράγματα τα οποία δεν κάνουμε, έτσι. Και εντάξει, δεν τα κάνουμε. Κολλάμε, ναι. Εντάξει, όχι ότι, ότι είμαστε οι χειρότεροι, έτσι, αλλά είναι η Ευρώπη η οποία σου δίνει και χρήματα και προσπαθεί να σε στηρίξει. Όταν βλέπει ότι δεν κάνεις πράγματα, είναι δύσπιστη γενικά. Βέβαια, σ' άλλα, όσοι είμαστε και δουλευταράδες, είμαστε και έχουμε και το καλύτερο κλίμα. Έχουμε και ταλέντο. Έχουμε και ταλέντο. Βέβαια, θα δούμε την Κατερίνα μετά. Θα πάθεις πλάκα. Αυτό σου λέω. Αυτό είναι η Ελλάδα, έχει ταλέντο. Ναι. Η Κατερίνα. Ναι, 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 ναι. Πήγα προηγουμένως μέσα σε ένα χώρο που δεν το. Γιατί ήταν ο άδειος ο χώρος που έχουμε δίπλα στο καμαρίνι. Και ανοίγω την πόρτα και βλέπω μέσα έκανε ένα τέταρτο. Τι κάνει τώρα, προπόνηση, τι κάνει, προθέρμανση κάνει. Απίστευτη δηλαδή. Και είχε κολλήσει την μπάλα στον αέρα. Και λέω, κοίταξε να δεις τι γίνεται. Δεν γίνεται, να την Κατερίνα μας, δεν γίνεται τίποτα χωρίς προπόνηση. Έτσι. Όχι, πολύ βέβαια. Βασικό αυτό. Και εδώ ακριβώς θα κάνω την πάσα στον κύριο Ανδρέα Μπαρμπαρή, ο οποίος είναι ο τεχνικός διευθυντής της Ακαδημίας του Sport, της Sporting Λισαβόνας, να μας δώσει αυτό το στίγμα γενικότερα της οργάνωσης και της προπόνησης. Κύριε Μπαρμπαρή. Καταρχήν να συμπληρώσω τον κύριο Ζουέλα. Οι άνθρωποι της Sporting ήρθανε χωρίς να ξέρουμε τίποτα. Παρακολουθήσανε, ήρθαν στο κλαμπ, είδανε προπονήσεις και μετά συζητήσαμε με τον κύριο Ζου. Ήρθαν χωρίς να το γνωρίζετε εσείς, ναι, ναι, εννοείται. Κρυφά. Κρυφά. Ήρθαν, παρακολουθήσανε, είδανε και την οργάνωσή μας και το κλαμπ και τα παιδιά όλα και έτσι ξεκινήσαμε μετά να συζητάμε με τον. Μιλάμε για το Άνιμα Κλαμπ, έτσι, ναι, 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 στην Ανάβησο. Ναι, ναι. Και μετά ξεκινήσαμε και συζητήσαμε με το. Ιδιοκτησίας, φιλοσοφίας και οράματος του κυρίου Τζαβίδα, ο οποίος, ναι, θα ήταν σήμερα μπροστά μας λόγω ανελειμμένων υποχρεώσεων. Ναι, δεν, ναι, μπόρεσε να είναι εδώ. Βεβαίως. Δεν πειράζει. Σε κάποια άλλη στιγμή νομίζω ότι θα έχουμε τη χαρά να το φιλοξενήσουμε. Βεβαίως. Λοιπόν. Το project μου λέγεται τώρα Sporting και γι' αυτό έγινε και όλη συνεννόηση και αποφασίστηκε αυτό το πράγμα. Είναι ότι δουλεύουν οι άνθρωποι τελείως διαφορετικά, με άλλη νοοτροπία. Επάνω σε αυτό που λέγεται παιδί, γιατί μιλάμε για παιδιά πρώτα απ' όλα, στα οποία πρέπει να είμαστε πρώτα παιδαγωγοί, μετά προπονητές. Δεχτήκαμε σεμινάρια, ήρθαν άνθρωποι της Sporting εδώ, τεχνικοί διευθυντές, προπονητές, έχουμε πάρει και διπλώματα και τα παιδιά και όλοι μας από τη Sporting και συνέχεια θα γίνει αυτό το πράγμα όπως και εμείς θα επισκεφτούμε τη Sporting. Είναι ένα μεγάλο εγχείρημα και νομίζω και για την περιοχή πάρα πολύ καλό για τα παιδιά, γιατί η Sporting δεν είναι ότι διδάσκει τα παιδιά μόνο το να είναι κάποιος αθλητής, αλλά διδάσκει να είναι και άνθρωπος πάνω απ' όλα. Στηρίζουν πάρα πολύ το θέμα που λέγεται σχολείο, πάρα πολύ τον αθλητισμό και το πώς μεγαλώνει ένα παιδί για να δέχεται όλα αυτά που προσφέρει το ποδόσφαιρο. Γιατί δυστυχώς έχουμε παρεξηγήσει πάρα πολλά πράγματα στην Ελλάδα. Το ποδόσφαιρο είναι σαν το θέατρο. Δηλαδή είναι ένα πράγμα που πρέπει να το χαίρονται τα παιδιά. Δυστυχώς έχει καταντήσει να μην χαίρονται αυτό που κάνουν τα παιδιά σήμερα. Φτάνουν αυτό σε ένα επίπεδο και μετά δεν χαίρονται που παίζουν ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Νικό. Όλο αυτό φαντάζομαι θέλει να το περάσει η Sporting, έτσι. Βεβαίως. Και αν δεν κάνω λάθος, σας έχει συμβουλεύσει, μάλλον είναι απαίτηση της Sporting να υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό με ψυχολόγο. Έχουμε εμείς, να καταλάβετε, ότι έχουμε μόνιμα ψυχολόγο στο κλαμπ. Ανά πάσα στιγμή και παιδιά και γονείς μπορούν να πάρουν τις νόμες τους, τη συμβουλή τους, τα πάντα. Διατροφολόγο, γιατρούς, τα πάντα υπάρχει στο. Δηλαδή είμαστε αρκετά οργανωμένοι. Και νομίζω ότι και γι' αυτό ήταν και ο λόγος που μας διαλέξανε. Και εκτός της φιλοσοφίας που είναι αυτό που λέμε παιδί, αθλητής, άνθρωπος. Ναι. Νομίζω αυτό που είπες στην αρχή, το πιο σημαντικό δηλαδή, ναι, είναι ότι οι άνθρωποι της Sporting κάνουν ένα scouting.
και στο Anima Club και στους ανθρώπους που απαρτίζουν το Anima Club. Και από τη στιγμή που είδαν πως λειτουργεί όλο σωστά και μπορούν να εγκαταστήσουν εκεί την Ακαδημία. Στη συνέχεια εμπιστεύτηκαν. Ακριβώς. Να σας δώσω καλά, ακόμη παρακολούθησαν και τους γονείς. Ναι. Τη συμπεριφορά των γονείων, βέβαια. Αυτό νομίζω δείχνει ότι, εντάξει, το πώς λειτουργεί η Sporting και πού μπορεί να φτάσει αυτό το πράγμα. Έτσι. Ναι, γιατί θεωρώ ότι οι ακαδημίες είναι πάρα πολλές. Τα παιδιά τα οποία συμμετέχουν σε ακαδημίες σε πανελλαδικό επίπεδο είναι χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες. Έχω όμως ένσταση για το πώς λειτουργούν οι περισσότερες ακαδημίες. Και μιλάω για το 95% των ακαδημιών. Γιατί είπατε κάποια πράγματα πριν και ο Ζου και εσείς κύριε Παρπαρή, τα οποία θεωρώ ότι αυτό το οποίο θα πρέπει να δελεάσει τους γονείς, τα παιδιά γενικότερα, είναι η πράξη. Γιατί στη θεωρία υπάρχουν πάρα πολλές ακαδημίες οι οποίες ευαγγελίζονται και λένε, διαφημίζουν ότι εμείς κάνουμε αυτό, κάνουμε το ένα, κάνουμε το άλλο κτλ. Αλλά εγώ βλέπω ότι το παιδάκι έχει μείνει τρεις φορές στην ίδια τάξη. Εγώ βλέπω ότι το παιδάκι χτυπάει τον φίλο του στον δρόμο, άρα δεν έχει μάθει να είναι άνθρωπος. Εγώ βλέπω ένα παιδάκι το οποίο βρίζει. Εγώ βλέπω ένα παιδάκι το οποίο κάνει ατομικές κινήσεις μέσα στο γήπεδο και δεν είναι συνεργάσιμος. Άρα για ποιες ακαδημίες μιλάμε? Ερχόμαστε εδώ και λέμε ότι η Sporting Λισαβόνας πραγματικά εφαρμόζει ένα μοντέλο αυστηρής οργάνωσης, τεχνογνωσίας και έχει τον πρώτο λόγο προφανώς, κύριε Παρπαρή, έτσι. Ναι, ναι, θέλω να συμπληρώσω ότι αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι πρέπει εμείς, γιατί όλα κινούνται γύρω από το παιδί, βασικό στόχος ακόμη και στη δουλειά που κάνει και στη είναι το παιδί. Κινούμαστε όλοι γύρω από το παιδί. Τι σημαίνει? Ότι αν εμείς δεν είμαστε παράδειγμα για τα παιδιά, δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης. Ακριβώς. Σωστά. Ωραία. Λοιπόν, Φλόρα δεν έχει ερώτημα, Νίκο δεν έχει ερώτημα, άρα νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω. Λοιπόν, επιστρέφουμε γρήγορα στο στούντιο και θα πρέπει να καλησπερίσουμε τον κύριο Θεοδόρου. Ναι. Χαίρετε. Καλησπέρα, κύριε Γεια Θεοδόρου. Σας, Δημήτρη. Άφησα στη Φλόρα να σε υποδεχτεί, γιατί μου κάνεις παράπονα την άλλη φορά. Που δεν σε προλογεί η Φλόρα, δεν αισθάνεσαι καλύτερα. Για μία φορά όμως. Για μία μόνο. Ωραία. Λοιπόν. Δεν θέλει συνέχεια. Όχι, όχι, την άλλη φορά πάλι. Δημήτρη, τι λέει? Όλα καλά. Τι όλα καλά? Είχαμε αγωνιστική. Είχαμε διάφορα πράγματα. Απίστευτα πράγματα. Ναι. Έτσι. Στη Θεσσαλονίκη ο άλλος εκεί στη Γαλάστρα. Ακόμα σκίζει τα ρούχα του. Το γύρο του θριάμβου. Ναι. Δεν υπάρχει. Να δω τα όργανα, τα θεσμοθετημένα όργανα της ΕΠΟ, της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, βλέποντας αυτές τις σκηνές, τι θέση θα πάρουν. Λοιπόν. Αν και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει δώσει δικαιώματα μέχρι χθες. Τουλάχιστον μέχρι χθες. Και οι περισσότεροι δολοφόνοι ξαφνικά μια μέρα γίνονται δολοφόνοι. Πριν ήταν καλύτερος. Ήταν παράδειγμα. Δεν δικαιολογώ από ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στο ποδόσφαιρο πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Δεν δικαιολογώ από ανθρώπους οι οποίοι λένε ότι είναι προπονητές. Δεν δικαιολογώ από κανέναν αυτές τις συμπεριφορές. Πρέπει να είμαστε εγκρατείς. Ειδικά όταν υπάρχει κόσμος, όταν υπάρχουν κάμερες, όταν είναι ένα επίσημο παιχνίδι. Εντάξει, για μένα δεν υπάρχει δικαιολογία. Γιατί είναι και παρατεταμένη η κατάσταση. Δεν είναι ένα μεμονωμένο. Ήρθα, σε έδωσα μία μπάτσα, μία καρπαζιά, έκανα κάτι και έφυγα. Εδώ μιλάμε ότι 10 λεπτά παρακολουθούσαμε σοου. Ήτανε πολύ ωραία. Λοιπόν, πάζοντας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε γρήγορα. Δημήτρη, έχουμε και αρκετά παιχνιδάκια από τη ΓΑΜΑ Εθνική να δούμε. Πού θα πάμε, στον τρίτο όμιλο? Ξεκινάμε με τέταρτο όμιλο. Με τέταρτο. Παραδοσιακά. Παραδοσιακά. Αυτό θέλεις να πεις και μπερδεύτηκες. Ναι, εντάξει. Με τον όμιλο της μάχης ανάμεσα σε Ιωνικό και Εργοτέλη στην κορυφή. Ναι. Και βεβαίως μεταξύ πολλών ομάδων στην ουρά, όπου υπάρχει ένας όμιλος σωματείων που προσπαθούν να αποφύγουν, παλεύουν για να αποφύγουν την τελευταία θέση που οδηγεί και στα τοπικά πρωταθλήματα. Μάλιστα. Θα δούμε την 10η αγωνιστική, τη 19η, με συγχωρείτε, αγωνιστική, τα αποτελέσματα. Ωραία, τα βλέπουμε. Λωρά. Ερμίζω Νιανώνα, Εκκλησιακά 0-3. ΑΣ Ρόδος Προοδευτική 0-1. Εθνικός Πειραιά Ηλυσιακός 2-0. ΠΟΑΤΣΑ Λένιου Θήλα Ραφίνας 3-0. Τρίγλια Ραφίνας Εργοτέλης 2-2. Πανθυραϊκός Ιάλισσος 0-2. Ιωνικός Κηφισιά 2-1,
Ρεπό, Άγιος Ιερόθυμος. Και να σταθούμε εδώ λίγο να πούμε ότι το παιχνίδι του Πανθηναϊκού με τον Ιάλισο έγινε σήμερα. Με αυτό έπεσε η αυλαία. Mm-hmm. Το πρωί η ομάδα της Ρόδου, όπως βλέπουμε, πέρασε από τη Σαντορίνη. Ένα μεγάλο διπλό για το συγκρότημα του Μάρκου Στεφανίδη με 2-0. Απέναντι στον Πανθηναϊκό, ο οποίος φαίνεται πως είχε επαναπαυθεί στις δάφνες του από τη μεγάλη νίκη επί του Ιωνικού την περασμένη εβδομάδα. Μάλιστα. Το μάτς που άνοιξε την αυλαία το Σάββατο ήταν αυτό που έγινε στα Ζωνιανά με την Ουραγό ΑΕΚ και να παίρνει τεράστια νίκη. Με 3-0 να παίρνουν στον Ερμή και από εκεί και πέρα αυτό βεβαίως που ξεχωρίζει αυτό το οποίο θα εστιάσουμε ήταν η ΑΕΚ είναι ενισχυμένη. Ναι. Η ΑΕΚ ήταν ανενισχυμένη. Νομίζω ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο το κίνητρο σε αυτό το μάτς. Η ΑΕΚ ήταν η ομάδα που ήθελε περισσότερο. Συγγνώμη, τα Ζωνιάνα υποτίθεται ότι θέλουν να κυνηγήσουν την τέτοια. Όχι, για κάτι παραπάνω έχω την αίσθηση ότι δεν πάνε. Όχι, τα παρατήσανε. Δεν ξέρω. Γι' αυτό σου λέγα εγώ θα μπει προοδευτική στο κόλπο. Λοιπόν, πάμε να δούμε βαθμολογία. Και, ναι, ακριβώς. Θα δούμε τη βαθμολογία για να δούμε τι προκύπτει από την 19η αγωνιστική. Προκύπτει ότι ο Ιωνικός ξεφεύγει στην κορυφή γιατί κέρδισε 2-1 την Κηφισιά. Σε συνδυασμό λοιπόν με το στραβοπάτημα του Εργοτέλη στη Ραφίνα. Στην αναμέτρηση με την ψυχωμένη, με την παθιασμένη Τριγλία 2-2 το τελικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, ο Ιωνικός κατάφερε, ευτύχησε να ανοίξει πάλι τη διαφορά του στους 3 βαθμούς από τον βασικό συνδιεκδικητή της ανόδου. Υπάρχουν, βλέπουμε, και άλλες ομάδες στη συνέχεια, οι οποίες ακολουθούν και στέλνουν μηνύματα ότι μπορούν να κάνουν το κάτι παραπάνω. Είναι κοντά. Οφείλουμε να τις συμπεριλάβουμε στις ομάδες που διεκδικούν την πρώτη θέση. Όμως, κακά τα ψέματα, ο Ιωνικός και ο Εργοτέλης είναι οι δύο ομάδες που φαντάζουν ως τα φαβορί σε αυτή την κούρσα. Ο Ιωνικός λοιπόν 36 βαθμούς, Εργοτέλης 33. Πού Ατσαλένιο 32, συνέχισε με νίκες. Στο δεύτερο ημίχρονο καθάρισε τη Θέλα Ραφίνα, θα δούμε βίντεο. Άγιος Ιερόθεος 28, έκανε το ρεπό του. Ο Εθνικός Πειραιά ανέβηκε και αυτός στους 28. Η ομάδα του Θήμιου Γεωργούλη, κάπως αθόρυβα να μου επιτραπεί η έκφραση, έχει πετύχει 4 συνεχόμενες νίκες, 4, έχει μόνο νίκες μέσα στο 2017 και βλέπουμε πόσο πλέον έχει πλησιάσει, έχει και ένα μάτς λιγότερο. Εν δυνάμει η απόστασή του από την κορυφή είναι στους 5 βαθμούς. Γιατί όχι λοιπόν να μην υπάρχουν όνειρα και στον Εθνικό. Προοδευτική 26, όσο και ο Ερμή Ζωνιανών. Και η προοδευτική έχει όνειρα. Και η προοδευτική δικαιούται. Στους 10 πόντους. Παίζει και τον Ιωνικό στην έδρα της. Ακριβώς. Βλέπουμε ότι σε ένα πρωτάθλημα, Γιάννη, που όλες οι ομάδες χάνουν βαθμούς σε οποιαδήποτε έδρα, ναι. Γιατί όχι να μην φτάσουμε μέχρι να συμπεριλαμβάνουμε και αυτές τις ομάδες που βρίσκονται 10 βαθμούς μακριά από την κορυφή σε αυτή τη μάχη. Βεβαίως είναι πιο δύσκολο, αλλά όλα θα φανούν στο υπόλοιπο του πρωταθλήματος. Ερμής Ζωνιανών είπαμε 26, ο Ιάλισος 21 ανέβηκε και αυτός μετά τη σημερινή νίκη. Ο συντοπίτης, η ΑΣ Ρόδος, στους 19 βαθμούς. Ο Πανθηναϊκός έμεινε στους 19 μετά την σημερινή ήττα, δεν κατάφερε να αξιοποιήσει το πλεονέκτημα της έδρας για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική. Τριγλία Ραφίνα στους 17 με τον πολύτιμο βαθμό. Θα δούμε και από το βίντεο πώς η ομάδα του Γιώργου Αρχοντάκη κατάφερε να κερδίσει στο τέλος τον ένα βαθμό, να ισοφαρίσει σε 2-2. Και Κηφισιά στους 15 βαθμούς μετά την ήττα στην νίκη από τον Ιωνικό. Θέλα Ραφίνας στους 15. Είχαμε την αποχώρηση του Πέτρου Τσιγκούλη από την τεχνική ηγεσία. Αλλάζουν τα δεδομένα για τη Θέλα, η οποία καλείται πλέον να μπορέσει να ορθοποδήσει από αυτές τις αλλαγές που υπήρξαν στο ποδοσφαιρικό τμήμα και να επανέλθει σε θετικά αποτελέσματα. Γιατί βλέπουμε ακριβώς πίσω από οι ομάδες που ακολουθούν πλέον σε απόσταση αναπνοή ο Ελυσιακός 14. Ο οποίος έχασε με κάτω τα χέρια, νομίζω, στο Μοσχάτο από τον Εθνικό με 2-0. Δεν δημιούργησε καμία φάση η ομάδα του Αλέκου Ρίζου για γκολ. Και ΑΕΚ ΕΝΚΑ Ουραγός, αλλά όχι καταδικασμένη, έστειλε μήνυμα στους 13 βαθμούς. Τα σούπερ μάρκετ, λέγαμε, σούπερ μάρκετ. Να τα σούπερ μάρκετ. Και νομίζω ότι είναι ομάδα η οποία όχι απλά θα το παλέψει, έχω την αίσθηση κιόλας ότι θα σύντομα θα πλασιαστεί σε. Θα ανέβει από πάνω. Ναι. Σαν να καταδικάζει τώρα κάποιε από τι άλλε ομάδε. Έχει κάνει καλέ μεταγραφέ, θα δούμε. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε στιγμιότυπα ή να δούμε γρήγορα. Έχουμε κάρτα την επόμενη αγωνιστική. Όχι, πάμε να δούμε στιγμιότυπα. Πάμε γρήγορα να δούμε στιγμιότυπα και έχουμε και αρκετά από ό,τι βλέπω. Ξεκινάμε από το παιχνίδι τη Τριγλία Δραφίνα με τον Εργοτέλη. 2-2 τελικό αποτέλεσμα. Ένα μάτι που παρακολουθήσαμε, Γιάννη. 8 μποφόρ, πολύ κρύο. Στην Ραφίνα, πάρα πολύ κρύο, δυνατός άνεμος. Παρόλα αυτά, οι δύο ομάδες προσπάθησαν να παίξουν ποδόσφαιρο, κυρίως η κυτρινομαυρητού. Μάλλον η Σιέλ, εδώ βλέπουμε την ομάδα της Τριγλίας. Εδώ θα προηγηθούν οι γηπεδούχοι. Απίστευτη γκάφα
να μου επιτραπεί η λέξη, από τον Καρά, ο οποίος προσπάθησε να γυρίσει την μπάλα στον τερματοφύλακα του, ενώ αυτός έβγαινε πέρα κάτω από τα πόδια του. Έτσι προηγήθηκε η τριβή, όμως άμεσα ο Κατσικοκύρης έκανε το 1-1, σαν να μην έφτανε αυτό. Εκμεταλλεύτηκε εδώ τραγικό λάθος του Μπιταξή. Βγήκε απέναντι στον Δήμιζα και με αυτό το σκαυτό πλασέ ο Κατσικοκύρης επιβεβαίωσε ότι παραμένει ένας σπουδαίος επιθετικός. Στις δύο ευκαιρίες που του δημιουργήθηκαν, πέτυχε δύο γκολ. Εδώ θα δούμε στο 28 λεπτό τον Τσαγκάρη. Τον Τσάγκαρη να σεντράρει, τον Ποτουρίδη να πιάνει την κεφαλιά, να στέλνει την μπάλα στη δεξιά γωνία, εκεί που δεν μπορούσε να κάνει τίποτα ο Βασιλιάδης. 2-2 τελικό αποτέλεσμα. Θες να σου πω ότι είναι τιμιγορία μου. Ναι. Με αυτά που είδα, δεν δικαιούσε Εργοτέλη. Δεν δικαιούσε να διεκδικείς πρωτάθλημα. Γιατί... Δηλαδή, τρως ένα γκολ που δεν το τρώνε ούτε στην Ακαδημία της Sporting Λισαβόνα στα παιδάκια μεταξύ τους. Και στο 88, ενώ έχεις κεφάλι στο σκορ, το έχεις γυρίσει, ξανατρως πάλι ένα γκολ από το πουθενά, με μια μπάλα που ταξιδεύει 17 μέτρα, 20 πόσο κάνει μια γκέλα, και τρως μέσα στην περιοχή που θέλεις να φας το χρόνο. Έτσι, ναι. Όταν κάνεις πρωταθλητισμό, έχεις μέταλλο. Δεν τρως ούτε γελία γκολ, ούτε σε πιάνουν στον ύπνο οι αντίπαλοι. Mm-hmm. Τότε κάνεις πρωταθλητισμό, είσαι σοβαρός δηλαδή από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο. Με τέτοιες σκηνές, εγώ δεν πείθομαι ότι ο Εργοτέλης μπορεί και αξίζει να βρίσκεται μπροστά και να θέλει να πάρει το εισιτήριο. Πάντως, αν επιτρέψει ένα γρήγορο σχόλιο, επειδή είδαμε το παιχνίδι, ο Εργοτέλης πραγματικά ήταν πολύ παθιασμένος. Ακόμα και όταν βρέθηκε με αυτόν τον τρόπο που είδαμε πίσω στο σκορ, ναι. Το γύρισε το παιχνίδι, δεν έχασε την ψυχολογία του. Βρήκε τον τρόπο να πετύχει δύο γκολ να προηγηθεί. Ο Γιώργος Αρχοντάκης, η επιλογή του στη συνέχεια να παίξει από τα άκρα, έπιασε στον ύπνο τους φιλοξενούμενους. Είδαμε ότι από σέντρα προήλθε τον γκολ και με δύο ποδοσφαιριστές στην περιοχή του Εργοτέλη. Ψηλούς, οι οποίοι περίμεναν την μπάλα. Δηλαδή, πιστώνουμε και στην Τριγλία ότι το πάλεψε το παιχνίδι και με ορθό τρόπο. Βέβαια. Λοιπόν, πάμε στη φίλη μου, ότι έχουμε χαιρετίσματα πολλά, να στείλουμε την αγάπη μας στη Ρόδο. Μας βλέπουν εκεί πάρα πολλοί κόσμος. Στη φίλη μου τη Χρύσα, που μεριμνεί και όλα για τα αεροπορικά μας εισιτήρια κάθε εβδομάδα. Γιατί λες για Ρόδο? Μας αγαπάνε στη Ρόδο, μας βλέπουν. Θα πάμε με Ρόδο. Ρόδος προοδευτική 0-1. Πάμε να δούμε εκεί τους Βυσσινοί. Πώς πήρανε το τρίποντο. Άλλη μια πολύ καλή εμφάνιση. Δεν απειλήθηκαν οι Βυσσινοί του Πάρη Ανδρέλα. Αντιθέτως, βρήκαν τον τρόπο να πετύχουν και ένα πολύ όμορφο γκολ. Εδώ είναι ένα δοκάρι. Λίγο πριν ο Πέπας έχει προειδοποιήσει σε αυτή τη φάση που αυτό είδαμε. Είναι εδώ, είναι το γκολ, εδώ είναι το γκολ με την κεφαλιά του Μπελέρη, ο οποίος βρέθηκε στην πορεία της μπάλας και έκανε το 1-0. Έδωσε την νίκη στην προοδευτική μέσα στη Ρόδο. Εδώ έχουμε περάσει να δούμε τον Μποατσαλένιο, τον σπουδαίο παίκτη ποδοσφαιριστή που ακούσε όνομα Τάσος Τριανταφύλου. Εδώ ένα εκπληκτικό πλασέ, δείγμα της μεγάλης του κλάσης, με το οποίο έκανε το 2-0. Νωρίτερα είδαμε τον τρόπο με τον οποίο άνοιξε το σκορ στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου. Και εδώ θα δούμε πώς κερδίζει το πέναλτι τον Ανδριαδάκη. Προσωπική άποψη, υπερβολική απόφαση από τον διαιτητή. Ο Τάσος Τριανταφύλου εκτελεί τον αντίπαλο τερματοφύλακα και κάνει το 3-0, το αποτέλεσμα με το οποίο κέρδισε ο ΠΟΑ. Εδώ περνάμε στο Σάββατο, στο παιχνίδι που έγινε το Σάββατο στα Ζωνιανά. Το 1-0 μόλις το είδαμε λίγο πριν το 70 λεπτό για τους φιλοξενούμενους από τον Παλιγιώργο. Ο Βεστάκης σε αυτή την αντεπίθεση θα μείνει όρθιος, θα πλασάρει σωστά. Και εδώ πέρα νομίζω ότι θα δώσει τέλος στο ενδιαφέρον της αναμέτρησης. Οι φιλοξενούμενοι είχαν τη δυνατότητα λίγο αργότερα να δώσουν διαστάσεις τριάμβου στην επικράτησή τους με αυτό το σουτ που είδαμε από τον Σουμπασάκη. Εκπληκτικό αποτέλεσμα το Σάββατο λοιπόν, η Ίνκα με 3-0 στα Ζωνιά. Μάλιστα. Λοιπόν, αφήνουμε τον τετραρτόμιλο, πάμε στον τρίτο, να δούμε γρήγορα τα αποτελέσματα, κυρία Μακρύ, και μετά να περάσουμε να δούμε, και εδώ έχουμε αρκετά παιχνιδάκια. Λοιπόν, ξεκινάμε. Τσικλητήρα Πύλου Φωστήρα 1-2, Πάο Βάρδα Δόξα Μεγαλόπολη 2-0, ΑΟ Χαλκίδα Στίβα 1-1, Παναχαϊκή ΑΟ Ζευγολατίου 5-0, ΑΟ Λουτράκια Χαϊκή 2-1, Παναργιακός Αστέρας Αμαλιάδας 0-3, Παναρκαδικός Αιωλικός 1-1 και Ρεπό ΑΕΡ Μιονίδας. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε από τα 5 γκολ της Παναχαϊκής. Η οποία όταν δέχεται κριτική φροντίζει να βάζει κάθε κατεργάρι στον πάγκο του και να ανατρέπει τα όνειρα άλλων. Πάμε να δούμε λοιπόν τα 5 γκολ της Παναχαϊκής με το Ζευγολατιό. Εδώ πέρα λοιπόν θα δούμε πώς η ομάδα της Πάτρας του Σωκράτη Φρουδόπουλου έφτασε σε αυτή την βρία επικράτηση. 1-0 στο 16 με κεφαλιά από τον Σπανό. Λίγο αργότερα ουσιαστικά στο 28 λεπτό ο Ελευθεριάδης θα εκμεταλλευτεί εκεί πέρα μια συνεννοησία που υπήρξε στην άμυνα της φιλοξενούμενης ομάδας του Παντελή Κολιάκου, ο οποίος βρίσκεται στην τεχνική ηγεσία του ΑΟ Ζευγολατιού, και θα γράψει το 2-0. Τα τρία γκολ τα υπόλοιπα ήρθαν στο δεύτερο ημίχρονο. Εκπληκτικό τέρμα. Εδώ θα κάνουμε παρατήρηση μετά στον Κωνσταντίνο το ράπτο. Αλλά βεβαίως μπορεί να μην το είχε δει εκείνη τη στιγμή. Ναι. Ο Ελευθεριάδης με αυτό το σουτ έστειλε την μπάλα στο ζούντιο δοκάρι αρχικά και στα δίκτυα για το 3-0. Και εδώ ο Σπανός
θα κάνει το 4-0. Πλέον το ενδιαφέρον της αναμέτρησης έχει μετατοπιστεί στο πού θα σταματήσει η Παναχαϊκή, η οποία θα πετύχει και ένα 5ο γκολ με τον Μαστραντονάκη στο 73. Εμφανίσει ανωτερότητα τον Ρωσονέρη, τον Σοκράτη Φιδόπουλου, σε αυτό το 5-0. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να δούμε και τα επόμενα δύο παιχνίδια. Όχι, κοίτα, Στίβα, ένα-ένα, Γιάννη. Σωστά. Και μετά να δούμε την βαθμό. Σε ένα μάτσο που περιέγραψε ο Κωνσταντίνος Ράπτης για το Sportal TV, εδώ πέρα προηγούνται οι γηπεδούχοι με 1-0 στο 64 με τον Μπακομήτρο, με αυτή την κεφαλιά που είδαμε. Όμως η Θήβα αποδείχθηκε 7 ψυχή στο 78 λεπτό με αυτή την ωραία προσπάθεια του Σπανού, το 1-3 καλύτερα γκολ της αγωνιστικής, όπως είδαμε και στο προηγούμενο βίντεο. Και το 1-1 τελικό αποτέλεσμα σε αυτό το γειτονικό ντέρμπι. Πάμε να δούμε και τα γκολ στο παιχνίδι του Πανακρατικού με τον Αιωλικό, ο οποίος προηγήθηκε η ομάδα του Γιάννη Πολαϊτίδη στο 5ο λεπτό, μόλις με αυτό το κοντινό πλασέ του Λαλά. Όμως ο Πανακρατικός στο 35 έφτασε στην ισοφάριση. Ο Κυριακόπουλος πήδηξε πιο ψηλά από όλους και με αυτή την κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Παραμένει. Και τα δύο μαζί, αλλά εγώ είμαι λίγο πιο καλός. Ωραία. Και είδαμε λοιπόν, ο Πανακρατικός, ο οποίος στο Γιώργο Αντινόπουλο έχει να κερδίσει 2,5 μήνες. Παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε να δούμε τη βαθμολογία γρήγορα για να ολοκληρώσουμε με την Γαμαθηνική. Πώς έχει η βαθμολογία. Την Παναχαϊκή τη βλέπουμε εδώ στην κορυφή σταθερά με 39 βαθμούς. Με 31 ο Πάο Βάρδας, 29 βαθμοί για την Ερμιονίδα. Ο Πανακρατικός ακολουθεί με 26. 25 Φωστήρα, Στίβα 23. Αιωλικός 23. 23 και η Χαλκίδα. Ο Αστέρας Αμελιάδας με 19 στην 1η θέση. Και από εκεί και κάτω η Μεγαλόπολη με 18, Τσικλητήρας το ίδιο, Αχαϊκή 18-17, το Λουτράκιο Ζευγολατιό 15 και 13 ο Παναργιακός. Ο Παναργιακός, ο οποίος είναι βουραγός, καταδικαστική ήταν αυτό το 3-0 από ημίχρονο στο παιχνίδι με τον Αστέρα Μαλιάδας. Τρέχουν πλέον στο Άργος, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Όμως θα το παλέψουν. Βγήκε και μια σχετική δήλωση από τον πρόεδρο, τον Κώστα Κιμουλιάτη, ότι δεν θα τα παρατήσουν. Να δούμε αν μπορούν να βάλουν κάτω κάποια από τις υπόλοιπες ομάδες. Ωραία. Λοιπόν. Να δούμε και το. Έχουμε τη δυνατότητα να δούμε αυτό το πέναλτι το υπέροχο. Α, το πέναλτι. Φάντασμα στον ναι. Αγώνα. Στη Λάρισα. Είναι στο μισό, παιδί. Μισό. Το έχουμε αυτό. Υπάρχει το πέναλτι. Ναι, το πέναλτι που έδωσε στη Λάρισα. Στην αναμέτρηση του Απόλλων Λάρισας με τον Αχιλιάνιο Κεσάριας για το δεύτερο όμιλο, 19η αγωνιστική. Ο πρώτος με τον τελευταίο έπαιζε. 3-1 αυτό το παιχνίδι, το τελικό αποτέλεσμα. Και θα δούμε το πέναλτι με το οποίο έβαλε το τρίτο γκολ, κλείδωσε την νίκη η ομάδα του Απόλλωνα. Από τον διαιτητή Καραλιόλιο, συνδέσμου Γρεβενών. Δεν το έχουμε προς στιγμή, δεν το έχουμε. Ίσως στην πορεία να το βρουν τα παιδιά. Εντάξει, είναι και πολλά τα βίντεο μέσα. Okay. Εφόσον το καταφέρουμε, νομίζω ότι. Είναι τόσο φάντασμα το πέναντι που το χάσαμε και εμείς. Έτσι ακριβώς. Νομίζω όμως ότι με την παρουσία του Δημήτρη Θεοδόρου στην αρχισυνταξία έξω στο στούντιο θα το βρούμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Δημήτρη Θεοδόρου. Το βρήκαμε. Και τα φαντάσματα τα βρίσκουμε. Λοιπόν, δεν έχετε ξαναδεί. Όχι, κύριε Ζουέλα, κύριε Παρπαρή, δεν έχετε ξαναδεί τέτοιο πέναλτι. Όχι, δηλαδή, στείλτε μήνυμα, λέει ο Ζουέλα, για να βρούμε το πέναλτι. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο ένα πέναλτι που έχει δώσει ένας απίστευτος διαιτητής, τον οποίο καλούμε δημόσια με κάθε σεβασμό. Αν να μπορέσει να παραδώσει, πού? Όχι, να παραδώσει τη σφυρίχτρα του, την εξηγήσει. Τι να εξηγήσει. Είμαι ακραίος πάντα. Είμαι ακραίος. Να εξηγήσει, μπορεί να είτε. Γι' αυτό με αγαπάει ο κόσμος. Πάμε να το δούμε λίγο. Κοιτάξτε εδώ τι έχει δώσει ο άνθρωπος. Κοιτάξτε. Λοιπόν. Στο 78 λεπτό είναι αυτή. Φάσο Σαχινίδης με την μπάλα. Εκεί την ώρα πέφτουν 7 μποφόρ. Και δίνει πέναλτι. Του πήρε την μπάλα, ναι, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν τον έχει ακουμπήσει καν ο άνθρωπος μόνος του. Τι τον ακουμπήσει. Τον ακουμπήσει. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Δημήτρη τον Θεοδόρου. Περισσότερα στο pambala.gr. Καθημερινά, 7 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο. Λοιπόν, και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας. Σε λίγο θα έχουμε και τον κύριο Ράπτη. Πολύ ωραία. Θέλω βασικά να ανοίξουμε το μικρόφωνο. Φλώρα, και να ξεκινήσεις λίγο εκεί με τα πιτσιρίκια σου. Εγώ από χρόνο. Από δύο από άμα θέλεις μπορείς να κάτσεις. Να φύγει ο κύριος Θεοδωρού, έτσι. Ωραία. Τον ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, και ξεκινάμε με τον πρώτο φίλο μας. Θέλω να μας πεις το όνομά σου. Νικόλας. Νικόλας. Ναι. Το άλλο. Μιχαλιός. Έτσι, όλο το όνομα το λέμε. Ετών. 9. 9. Ναι. Λοιπόν, εκεί γιατί το έχεις το χέρι, φαγωρίζεσαι. Όχι. Έτσι, μπράβο. Έτοιμο, σε θέλω ζωντανό. Λοιπόν, Sporting Λισαβόνας, πόσα χρόνια είσαι τώρα. Βασικά, φέτος δημιουργήθηκε. Πριν πού ήσουνα. Στον Απόλλωνα, πριν γίνει Sporting Λισαβόνας, ναι. Ήμουνα 4 χρόνια
Και... Στον Απόλλωνα Σμύρνης. Όχι. Στον Απόλλωνα Νοβίσιο. Α, μπράβο, δεν πειράζει. Σημασία έχει που λες Απόλλωνα, μου αρκεί. Και ήμουνα 4 χρόνια. Ωραία. Τι θες πες? Αριστερό μπα και αριστερό χα. Δύο θέσεις δηλαδή. Ναι. Όπου έχει κενό προπονητής και όπου σου αρέσει, ναι, παίζεις. Αυτό είναι. Αν έχεις και δεύτερη επιλογή στη ζωή σου, καλό είναι. Λοιπόν, τώρα με τη Sporting τι έχει αλλάξει, βλέπεις κάποια διαφορά? Όχι μεγάλη, αλλά μ' αρέσουν και πολύ τα ρούχα. Σ' αρέσουν τα ρούχα. Το αρέσουν τα ρούχα το φίλο μας τον Νικόλα. Μπράβο. Πολύ ωραία. Sporting Λισαβόνας. Λοιπόν, πάμε δίπλα στο φίλο μας, ο οποίος είναι ο... Γιάννης. Κοντά το μικρόφωνο, θέλω ονοματεπώνυμο και ηλικία. Γιάννης Πετρίτσης. Ωραία. Γιάννα, ρε, πόσο χρόνο είσαι? 9. 9, έτσι. Και είσαι πιο ανεπτυγμένος από όλους, σε βλέπω εσένα. Δεν ξέρω την ηλικία των άλλων παιδιών, αλλά σε βλέπω και ψωτή. Τι θες, παίζουμε? Το τρώει το φαϊτό. Αριστερό χαφ και αριστερό μπακ. Όπα, τι έγινε, παιδιά. Δύο δίπλα εκεί πέρα. Ποιο θα φάει τη θέση του άλλου? Έχουμε καλή μεριά. Κύριε Παρβάρη. Έχουμε καλή μεριά. Συναγωνισμό εκεί από αριστερά. Ναι, και άλλη φορά. Σε ποια εκπομπή ήταν που ήταν όλοι αριστεροί? Νομίζω στην προηγούμενη. Στην προηγούμενη. Και ρωτούσαμε, είχαμε την απορία, Νίκο Τσαλίδη. Και δεξιά δεν είχε. Και ο Παθιακάκης είχε μόνο δεξιά μπακ. Μόνο δεξιά μπακ. Εντάξει. Δεν γίνεται αυτό, αυτό που ζω. Δεν το μήπως βρούμε και τρίτο. Μήπως βρούμε και τρίτο, κύριε Παρβάρη. Ωραία. Προηγούμενη ομάδα. Σαρωνικός. Σαρωνικός, έτσι. Ποιες είναι οι διαφορές που έχεις εντοπίσει, που βλέπεις στην μία ακαδημία που ήσουν με το τι προσφέρει τώρα και πώς δουλεύουν στην Sporting? Στην προηγούμενη ακαδημία είχα προσέξει. Δεν είχες προσέξει. Στην καινούρια. Στην καινούρια. Στη Sporting. Ότι έχουμε αναπτυχθεί. Ναι. Και ότι μ' αρέσουν λίγο τα ρούχα, Νίκο. Σ' αρέσουν λίγο? Όχι τόσο πολύ όσο τον άλλον. Εντάξει, δεν σε βλέπω να παίζεις, αλλαγή θα είσαι εσύ. Πάμε δίπλα. Λοιπόν, φατσούλα με ωραίο μαλλί. Έτσι, και ο άλλος δίπλα είναι και οι δύο. Χόρχε Μπουρουσάγκα και... Πουγιόλ. Πουγιόλ, Αργεντινή θυμίζουνε. Πώς σε λένε? Άγγελο Κουνόπουλο. Και πόσο χρόνο είσαι? 8. 8. Άγγελε, τι σε έκανε να πεις στον μπαμπά να πας στη Sporting? Ή μήπως σου είπε ο μπαμπάς να πας στη Sporting? Δεν είπαμε κάτι. Είπαμε ότι θέλουμε να πάμε ποδόσφαιρο. Ναι. Και πού θα πάμε? Πάμε στη Sporting. Ναι. Ωραία. Εσένα σ' αρέσει η φανέλα? Ναι. Ωραία. Την ιστορία τη Sporting τη μαθαίνετε? Όχι. Θα τη μάθετε όμως. Ναι. Θα τη μάθετε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις? Τι τάξη πας? Τρίτη. Δημοτικού, φαντάζομαι. Είναι μικρά ακόμα, θα τη μάθουμε. Θα τη μάθουμε, λοιπόν, περίμενε. Τρίτη δημοτικού. Με το σχολείο πώς θα πας? Πώς θα μια χαρά. Τι μια χαρά, τι βάθμους έχεις? Όλα αλφα. Όλα αλφα. Ναι. Ωραία, όλα αλφα. Λοιπόν, μπράβο, ενημερώστε με. Ωραία, πάμε στο φίλο μας δίπλα, στον Πουγιόλ. Είσαι ό, και λέγεσαι. Μη μου πεις Πουγιόλ. Δημήτρης Τσίρος. Πώς? Δημήτρης Τσίρος. Δημήτρη, πόσο χρόνο είσαι, αγόρι μου? 8. Πες μου τι είναι αυτό το που σου αρέσει στη Sporting Λισαβόνας, γενικά, στη δουλειά, στην προπόνηση. Τα πάντα. Τα πάντα? Τα ρούχα. Άσε τα ρούχα, ρε, και σηκώνεις με τα ρούχα. Σιγά σιγά θα μας πεις και για τα παπούτσια. Λοιπόν, τι θες παίζεις? Χαφ. Χαφ, έτσι. Ποιος παίκτης σου αρέσει από το εξωτερικό που θα ήθελες να το μοιάξεις? Μέση. Το Μέση, Μέση. Εντάξει, όλοι το Μέση θέλω να κάνω. Όλα τα παιδάκια έχουν μια δυναμία στο Μέση. Και εσύ έχεις το. Άρα στο Ρονάλντο έχεις εσύ, ξέχασα. Ξέχασα. Ωραία. Πάμε δίπλα στο φίλο μας. Κοντά το μικρόφωνο, ονοματεπώνυμο. Ρέι Λίλο. Πώς? Ρέι Λίλο. Λίλο. Ωραία. Ετών? 9. 9. Για πες μου, εσύ πας Τετάρτη, Πέμπτη? Τετάρτη. Τετάρτη, έτσι. Για πες μου λίγο τις εντυπώσεις σου από αυτή τη συνεργασία γενικότερα με τη Sporting, πώς είναι τα πράγματα εκεί? Είναι όλα πολύ ωραία. Πόσες φορές την εβδομάδα κάνετε προπόνηση? Τρεις. Τρεις, έτσι. Ωραία. Τι ομάδα είσαι? Sporting. Sporting, μπράβο. Σωστός. Σωστός. Ναι, γιατί την προηγούμενη φορά οι μισοί λέγανε Ολυμπιακός, άλλοι Παναθηναϊκός, οι άλλοι είπαν Ηρακλής. Νομίζω και ένας είπε ΠΑΟΚ τότε. Εντάξει, μια ψηφία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Πάμε δίπλα στο φίλο μας. Με λένε Παναγιώτη Μπουλά. Μπράβο, Παναγιώτη. Ετών? 10. Πόσα χρόνια παίζεις ποδόσφαιρο?
κυρίως με την Sporting παίζω ένα χρόνο και η προηγούμενη ομάδα ήταν ο Απόλλωνας Αναβήσου και έπαιζα εκεί 2 χρόνια, 2,5. Ωραία. Θέλεις να συνεχίσεις το ποδόσφαιρο και πιο μετά, όταν μεγαλώσεις, να γίνεις επαγγελματίας. Όχι επαγγελματίας. Όχι. Νωρίς είναι ακόμα ή δεν θέλεις. Θα το σκεφτώ ακόμα. Δεν έχεις αποφασίσει. Όχι. Μια χαρά, έχεις χρόνο ακόμα. Ωραία, πολύ ωραία. Πάμε πίσω στους φίλους μας, να ξεκινήσουμε. Γιάννης Λεκάτης. Γιάννης. Ωραίος, σπίτι χωρίς Γιάννη, να ξέρεις. Ωραίο όνομα, πώς δεν το είπες. Κρατήθηκες. Το είπα. Γιάννη, για πες αγόρι μου, τι θες παίζεις. Δεξί χαφ. Ανάγκη να δείξεις. Αυτά. Ωραία. Πες μου λίγο, είσαι ικανοποιημένος γενικά από το πρόγραμμα, από όλη τη δουλειά που γίνεται στη Sporting. Ναι, ωραία είναι όλα. Κάνουμε καλή προπόνηση. Ωραίες εγκαταστάσεις. Ναι. Στο Άνιμα Πάρκ. Κοντά στο σπίτι. Αρκετά κοντά, ναι. Αρκετά κοντά. Οπότε βοηθάει και τους γονείς και σένα. Εσύ τι ομάδα είσαι, Sporting. Sporting, τι περίμενες, είναι εκπαιδευμένα τα παιδιά. Ορκισμένα. Πάμε εκεί στο χαμογελαστό. Με το μαλλί το περίεργο. Άντρεα Σαϊβικάη. Αντρέα, πόση ώρα το χτενίζεις το μαλλί. Δεν το χτενίζω, απλά το φτιάχνω. Απλά το. Φτιάχνω. Το φτιάχνεις, αυτό λέω. Το κάνεις προς τα εκεί, σ' αρέσει. Ωραία. Λοιπόν, Αντρέα, για πες μου τι θες πες. Δεξί χαφ. Και αυτό. Ανταγωνιστές, τι κάνετε. Να σας, κύριε Μπαρμπαρέ, με όλη την ειλικρίνεια, αλλά και με τα φόβο, σας λέω ότι εδώ υπάρχουν κλίκες. Οι αριστεροί half-back παίζουν, είναι παρέα εδώ, οι δεξί half είναι μαζί. Και δεν ρωτήσατε και το δεύτερο από κάτω τι θέση παίζει. Το δεύτερο. Αριστερός back-half. Τι θες. Τρίτος. Σερί, Ναι, οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί. Και οι τρεις αυτοί που είναι back-half. Μάλιστα. Παίζουν και δεξιά, παίζουν όλες. Τα παιδιά όλα πρέπει να παίζουν όλες τις θέσεις. Ναι, σωστά. Σωστά. Θα το δούμε όμως, έχουμε ερωτήματα και γι' αυτό. Ωραία. Αντρέα, πες μου λίγο, με το σχολείο όλα καλά. Ναι. Μας ενδιαφέρει το σχολείο ή μόνο να πετάμε την τσάντα και να πηγαίνουμε να παίζουμε μπάλα. Όχι, ναι, μας ενδιαφέρει. Έτσι, είσαι καλός μαθητής. Ναι. Αδερφό, αδερφή. Ποιος, αδερφός. Ναι. Μεγαλύτερος. Δεν σε κάνω άλλη ερώτηση, θα ρωτήσω τον αδερφό σου μετά. Και οι δύο με το ποδόσφαιρο όμως, μπράβο. Ναι, ωραία. Μετά το break όμως. Το οποίο βέβαια αμέσως μετά το break θα συνεχίσουμε την κουβεντούλα μας, αλλά θα έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε γεύση από την Κατερίνα Καραλή με απίστευτο show με την μπάλα. Ανυπομονούμε εσύ να δούμε. Σε πολύ λίγο κοντά σας. Every road shifting and every cold wind is getting heavy, road slipping.
Λοιπόν, τα πολλά λόγια είναι περιτά και είναι και φτώχεια, λένε καμιά φορά. Καλησπέρα, Κατερίνα. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα πραγματικά στο ξεκίνημα της ποδοσφαιρικής μου καριέρας, για το οποίο ποτέ δεν έγινε επαγγελματίας, γι' αυτό και επεξέρασα τεχνικά, να σε είχα προπονητή. Έτσι. με όλα αυτά, το μικρόφωνο λίγο στην Κατερίνα. Έτσι, είναι ανοιχτό, φαντάζομαι. Λοιπόν, είδαμε ένα σοου. Πόσα χρόνια ασχολείσαι με το αντικείμενο? Ασχολούμαι με το freestyle 5 χρόνια, αλλά γενικά με το ποδόσφαιρο ασχολούμαι από τα 9 μου χρόνια. Τώρα είμαι 22 χρονών. 22. Παίζεις ποδόσφαιρο σε κάποια ομάδα? Έπαιζα στο Λαύριο, αλλά λόγω τραυματισμού έχω σταματήσει. Λόγω τραυματισμού, έτσι. Ναι, αλλά βλέπουμε ότι προφανώς θα μας κάνεις μια επίδειξη εδώ λίγο που θέλουμε να δούμε και τα παιδάκια και εμείς και όλη η Ελλάδα που παρακολουθεί την εκπομπή. Προφανώς ο τραυματισμός δεν μπορείς να επιβαρύνεις. Ναι, δεν μπορείς. Γιατί την μπάλα τη ζαλίζεις, την εξαφανίζεις, έτσι. Λοιπόν. Τι είναι αυτό που χρειάζεται για να μπορέσει να πετύχει αυτό το αποτέλεσμα? Χρειάζεται η επιμονή, πολλές ώρες προπόνησης, κυρίως. Γυναίκα είσαι, επιμονή έχεις, ναι. Αυτό το βασικότερο. Κατερίνα, πώς ξεκίνησες να ασχολείσαι με αυτό? Αυτό, επειδή παίζα ποδόσφαιρο. Και... Πώς πήγες για ποδόσφαιρο? Γενικά, στο σπίτι ήταν όλοι με τον Ολυμπιακό, με το ένα με το άλλο. Και με είχαν βάλει και εμένα κάπως όλο αυτό το κλίμα. Ναι, ναι. Λοιπόν, οπότε και σου άρεσε. Και άρχισε να σου αρέσει. Τέλεια. Να σου πω λίγο τη φλόρα, μπορείς να την αναλάβεις, να την εκπαιδεύσεις? Θέλω να μου μάθεις. Φυσικά. Έτσι. Μπορείς να μάθω τι θες. Ναι, σε πόσο καιρό μπορεί να είναι έτοιμη η φλόρα? Σε μια εβδομάδα. Σε μια εβδομάδα μόνο. Ναι. Την άλλη εβδομάδα θα κάνω εγώ. Ο σκηνοθέτης λέει από μέσα σε 30 χρόνια. Καλά, εντάξει. Ο σκηνοθέτης δεν είπε, εγώ φλόρα μου. Συγγνώμη δηλαδή. Λοιπόν, πάμε παρακαλώ πολύ. Η Κατερίνα είναι έτοιμη να μας δώσει δείγματα του ταλέντου της και δεν ξέρω, μπορεί να προσπαθήσω κι εγώ στη μουσική συνέχεια. Μουσική έχουμε. Έχουμε, τα πάντα έχουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Κατερίνα, δεν ξέρω, κορίτσι μου, αν αρκεί ένα μπράβο, ένα συγχαρητήρια. Το Λαύριο, λοιπόν, βγάζει Νίκο Τσαλίδη μεγάλα ταλέντα. Μεγάλα ταλέντα. Είτε σε δημοσιογράφους, βλέπε Νίκος Τσαλίδης, είτε σε freestyling football και γυναικείο ποδόσφαιρο. Και τον μπάσκετ έχετε και παράγοντες, είπαμε, έχετε εκεί τον Καραμολέγκο. Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αναλαμβάνεις... Δεν θα φύγει χωρίς να μου δώσει το τηλεφωνό της, γιατί πρέπει να κανονίσουμε προπόνηση. Λοιπόν, μαγκές, την άλλη εβδομάδα θα δείτε τηλεόραση, να δείτε τη Φλόρα εδώ να κάνει σοου. Μου έδειξε κάτι, Κατερίνα, πριν με το στυλό. Κάτι ήταν κι αυτό. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ την Κατερίνα Καραλή. Θα κάτσει ανάμεσα στα παιδάκια.
για ένα τελευταίο χειροκρότημα. Λοιπόν, και τώρα ο επόμενος που θα κάνει τσαλιμάκια και τσιλικάκια είναι ο Κωνσταντίνος ο Ράπτης. Ο Κωνσταντίνος, όχι, είπατε. Η ειδικότητά του. Όχι, είπατε. Ναι, με το ρυθμό που έρχεται ο Κώστας, είχαμε κάνει σιγά, τσαλιμάκια. Σιγά σιγά, με το πάσο σου. Κώστα μου, τι γίνεται, όλα καλά. Τα τσαλιμάκια, εντάξει, εδώ για το... Ναι. Κοπέλα απίστευτη, έτσι. Εσύ μπορείς. Φοβερή, εγώ, δύο ίσως. Δύο, έτσι. Παραπάνω δεν γίνεται. Παραπάνω δεν γίνεται. Έχουν χάσει και τη φόρμα μας. Σωστά λέει ο κύριος Θεοδόρου. Χωρίς μπάλα μπορείς να κάνεις πάρα πολλά θαύματα. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, πάμε λίγο εξ Αθηνών να δούμε τι γίνεται εδώ. Είχαμε αρκετά ευτράπελα. Τα παιχνίδια Σαββατοκύριακο. Το πιο σημαντικό ήταν αυτό το άφοβος με το. Καλά, εκεί πάλι παίζανε. Ναι, 4-3. 4-7 τελικό. 4-3 ήταν στο 85. 4-3 μέχρι το 84. Και καρφί 4 γκολ ο Μάκρας και έγινε 4-7. Του απίστευτο, έτσι, απίστευτα το γύρο του κόσμου κάνει. Έτσι, έτσι. Ωραία, λοιπόν, πάμε γρήγορα να δούμε αποτελέσματα ΕΠΣ Αθηνών, πρώτος όμιλος. Λοιπόν, Θρίαβος Αθηνών Χαραβιακός 1-2, Πεύκη Δάφνη 2-0, Ύφεστος Φωστήρας 1-1, Κεδαύρος Γλυφάδα 1-0, Ηράκλειο Αργυρούπολη 1-0, Μικρασιατικός Αγία Ελεούσα 0-0, Θρίαβος Χαϊδαρίου Μεγάλη Νίκη με τον Παουρούφ 3-0 και Παπάκος Χαϊδάρη 2-1. Να δούμε την βαθμολογία και να μας πεις, Κώστα, εδώ πού μένουμε σε αυτό τον πρώτο όμιλο, τι ακριβώς που εστιάζουμε. Ο Θρίαβος Χαϊδαρίου είναι στην κορυφή, ακολουθεί ο Χαραβγιακός κατά πόδας και λίγο πιο πίσω ο Παπάγος. Δεν ξέρω αν το Ηράκλειο μπορεί να ελπίζει και αυτό, με το Φωστήρα Ηλιούπολης και το Παουρούφ, αλλά και τον Ύφιστο Περιστερίου. Πιο κάτω η Αργυρούπολη. Βλέπουμε τη βαθμολογία. Κώστα, πες μας τι. Πάντα ξεχωρίζει, Γιάννη. Νομίζω πλέον, έτσι όπως προχωράει εδώ ο πρώτος όμιλος, δύο πράγματα μένουν. Η μάχη στην κορυφή που ο Θρίαμος Χαϊδαρίου, εντάξει, είναι το μεγάλο φαβορί, εφόσον κέρδισε και το Ρουφ με 3-0, το οποίο Ρουφ ήταν αίτητο για 14 συνεχόμενες αγωνιστικές, έτσι, σχεδόν ένα ολόκληρο γύρο. Mm-hmm. Μάλλον η τελευταία φορά που είχε χάσει μπορεί να ήταν και με το Θρίαμο Χαϊδαρίου στον πρώτο γύρο εντός έδρας. Προηγούμενη ήταν πάλι από το Θρίαμο, ήταν. Πιθανό να ήταν αυτό, δεν το έχω κοντά μου, ήταν σίγουρα 14 αγωνιστικές αίτητο. Οπότε λογικά τώρα έκλεισε ένα γύρο, οπότε μάλλον πρέπει να ήταν με το Ρουφ στον πρώτο γύρο στην έδρα του. Με το Θρίαμο Χαϊδαρίου, μάλλον, συγγνώμη. Οπότε ο Θρίαμος Χαϊδαρίου παραμένει στο συν 7, έχει και το 3-0. Σε περίπτωση του Παναγιώτη του Χαραβιακού, γιατί μην ξεχνάμε, Γιάννη, ότι την τελευταία αγωνιστική είναι Χαραβιακό Θρίαμο Χαϊδαρίου. Έτσι. Έμα και άμμο. Ακριβώ. Οπότε ακόμα και το στο συν 3 να είναι ο Θρίαμο Χαϊδαρίου, ακόμα και με μία ήττα με 2-0, πάλι παίρνει το πρωτάθλημα. Μάλιστα. Ωραία. Αναμφίβολα, μεγάλο φαβορή ο Θρίαμο Χαϊδαρίου. Έχουμε πλάνα από αυτό το παιχνίδι. Πάμε να το δούμε κιόλα. Θρίαμο Χαϊδαρίου, Power Roof 3-0. Πάμε να το δούμε. Όσο βλέπουμε. Έκανε το χρέος του λοιπόν για ακόμη μια αγωνιστική ο Θρίαμος Χαϊδαρίου. Ο οποίος Θρίαμος Χαϊδαρίου, Γιάννη, όσες φορές βρίσκεται μπροστά στο σκορ, κερδίζει. Δεν έχει υπάρξει ομάδα η οποία όταν έχει βρεθεί πίσω στο σκορ να του πάρει έστω και ένα χ. Εδώ είναι το 1-0 μόλις το 13 με εκπληκτική κεφαλιά του Ρούπι μετά από σέντρα του Κακλαμάνου. Στο 46, μόλις ξεκίνησε λοιπόν το δεύτερο ημίχρονο, ο Ρούπι ξανά έκανε το 2-0. Εδώ μια ευκαιρία του Ρουφ να μπει ξανά στο παιχνίδι, δεν τα κατάφερε. Μετά βρήκε χώρους ο Θρίαμος Χαϊδαρίου. Εδώ μια ωραία επέμβαση του Μάκη Κουνάδη, του τερματοφύλακα του Ρουφ. Και συνέχεια εδώ εκμετάλλευε το λάθος άμυνας ο Κακλαμάνος. Στο 83 διαμόρφωσε το τελικό 3-0. Ένα ακόμη αγώνα πρόσφερε ο ρεκόρ η ομάδα του Νίκου Παπαρούνη. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε άλλο παιχνίδι από τον πρωτόμιλο. Έχουμε το έχουμε. Διάνα Ηλιούπολη. Όχι, πέφτει η Δάφνη στον πρωτόμιλο. Ναι, την εκδήλωση. Ωραία. Πάμε στην εκδήλωση του Power Roof, όπου τιμήθηκε και το Πάμε Μπάλα ουσιαστικά ο Κώστας Ράπτης. Ακριβώς. Έτσι, αλλά νομίζω ότι αυτά τα δύο συνδέονται. Κωνσταντίνος ο Ράπτης τιμήθηκε από την ομάδα. Πάμε να δούμε αυτό το βιντεάκι. Εδώ, με τα παιδάκια, πολύ σκοτεινό. Κατάμεσο το κλειστό του Ρουφ Γιάννη. Να ευχαριστήσω και εγώ δημόσια έτσι, τον πρόεδρο του Ρουφ, τον Θοδωρή Κουνάδη και τον υπεύθυνο των Ακαδημιών, τον κύριο Αντώνη Κουσουρίδη για τη βράβευση. Στο οποίο προφανώς είναι όλη η οικογένεια του Πάμε Μπάλα αντικατοπτρίζεται σε αυτή τη βράβευση. Εδώ βλέπουμε και τα παιδάκια, ωραίες στιγμές. Πραγματικά πολύ σπουδαία δουλειά από την ομάδα του Ρουφ και στις ακαδημίες. Είδαμε και τον συνάδελφο τον Γιάννη Τελίδη να βραβεύεται από τον κύριο Κουνάδη. Εγώ από τον κύριο Καραβά, παίρνω εκεί το αναμνηστικό. Και ο Φώτσο Κατσούφης, επίσης καλός συνάδελφος, από τον προπονητή, τον κύριο Παπασπύρου. Ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά την οικογένεια του Ρουφ για τη βράβευση. Και πραγματικά, Γιάννη, με τιμάει ιδιαίτερα αυτό. Αφού κάνεις τόση δουλειά, είναι δυνατόν. Και ειδικά μια τόσο ιστορική ομάδα όπως είναι το Ρουφ. Πάμε στο επόμενο παιχνίδι του πρώτου ομίλου, Φλωρά. Βεβαίως. Γιάννη Λιούπολης, Άο Περιστερίου, Κωνσταντίνα. 3-0. Ναι, τώρα πάμε στο δεύτερο όμιλο, βέβαια. Δεν πειράζει. Ναι.
Ναι. Πες το, πες το. Ναι, ας πούμε τώρα εδώ, μιας και πήγαμε εδώ πέρα. Μεγάλη νίκη με 3-0, Γιάννη, σημείωσε η Διάννα, κοντά στον ναό Περιστερίου. Ήταν μάτσε χωρίς αύριο για τη Διάννα, γιατί υπάρχει εδώ μεγάλη μάχη για την παραμονή. Η Διάννα πρέπει να πάρει όσα περισσότερα μάτς γίνεται στην έδρα της, ειδικά νομίζω ότι πρέπει να χάσει ούτε βαθμό, αν θέλει να ελπίζει ουσιαστικά για την παραμονή. Τα κατάφερε πάντως. Στο 39, συγγνώμη, πέναλτι ο Ρούσεφ έκανε το 1-0, το κέρδισε ο Καλέργης. Εδώ είδαμε τον Καλέργη και πάλι στο 72 να κάνει το 2-0. Και εδώ τον Αναστασίου στο 85 να δίνει έτσι διαστάσεις τριάμβου στη νίκη της Διάννας, διαμορφώνοντας τελικό 3-0. Νωρίτερα είχε δοκάρει ο Περιστερίου για να ισοβαρίσει το 65 με τον Κρεμίδα. Μάλιστα. Να επιστρέψουμε στον πρώτο όμιλο. Στον πρώτο όμιλο, ναι. Να δούμε την Πεύκη με τη Δάφνη Παλαιοφαλήρου. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πάμε και εδώ, γιατί είπαμε πριν, σε δύο πλέον μέρες στεκόμαστε, στη μάχη της κορυφής και στη μάχη της αποβγής στις 14ης θέσης που οδηγεί στα μπαράζ μεταξύ της Αγίας Ελούσας ουσιαστικά και, και της Δάφνης Παλαιοφαλήρου. Η Δάφνη Παλαιοφαλήρου πήγε στην Πεύκη, προσπάθησε να πάρει κάτι και μάλιστα θα μπορούσε να το είχε καταφέρει αυτό, να πάρει ένα βαθμό σημαντικό για την συνέχεια. Όμως στο 90 η Πεύκη με τον αυτογκόλ ουσιαστικά του Ποτουρίδη βρέθηκε μπροστά στο σκορ και στο τέλος του αγώνα ο Γκατζιόρας διαμόρφωσε το τελικό 2-0. Όπως βλέπουμε εδώ, βέβαια τώρα συνήθως το πέναλτι δεν υπάρχει νομίζω. Όχι, αφού μπήκε γκολ, το άφησε πλέον. Αλλά και το αφήνει πλέον έχει αλλάξει. Ωραία. Έτσι, συνεχίζουμε. Μεγάλη μάχη στην ουρά μεταξύ Δάφνης Παλαιοφαλήρου. Ωραία. Οπότε πάμε στο δεύτερο όμιλο να δούμε τα αποτελέσματα. Και Αγία Ελούσας. Άγιαξ Σταύρου Πανερυθραϊκός 0-3. Καματερό Ταξαβύρωνος 3-1. Εγάλεο Τράχωνες Αλίμου 3-0. Διάννα Ηλιούπολης ΑΟ Περιστερίου 3-0. Ηλιούπολη Χολαργός 0-1. Αθηναϊκός Χαλάνδρη 1-0. Αγία Παρασκευή Αγία Νάργυρη 1-1. Σουρ Μενάρης Πετρούπολης 1-2. Σόριαν. Λοιπόν, ωραία. Εδώ κρατάμε την νίκη του Εγάλο. Έτσι, μετά από καιρό, τι είδηση είναι αυτό. Ναι, δύο αγώνες χωρίς νίκη. Τελικά, βέβαια, λέγανε ότι θα παίξουν οι μικροί, θα βάλει αναπληρωματικούς. Παίξαν όλοι βασικοί σχεδόν. Ωραία. Με ξέρεις, νομίζω, το Γιώρα. 3-0, επιστροφή στις νίκες για το Εγάλο. Ανέβηκε για πρώτη φορά στην τρίτη θέση, αλλά παραμένει στο μείον 12 τον Πανερυθραϊκό. Δεν ξέρω τι μπορεί να καταφέρει το Εγάλο. Απ' την άλλη, πολύ σπουδαία νίκη για το Καματερό που επικράτησε 3-1 της Δόξας και βάλε έτσι φρένο στα όνειρα της ομάδας για τίτλο του Βύρωνα. Και το Καματερό επίσης επέστρεψε στις νίκες μετά από καιρό, γιατί πραγματικά Γιάννη, αν δεν έπαιρνε και αυτό το μάτς, θα είχε πρόβλημα με την παραμονή στην κατηγορία του Καματερό. Ωραία. Αθηναϊκός, πολύ σπουδαία νίκη, συνεχίζει αίτητο με την έδραση του Τζαβαλιά στο Νεπάγκο με τρεις νίκες και μία ισοπαλία. Πολύ σπουδαία νίκη απέναντι στο Χαλάνδρη. Επίσης, πολύ σπουδαία νίκη του Χολαργού μέσα στην Ηλιούπολη που επικράτησε με 1-0 και πήρε βαθιά ανάσα. Η ομάδα του Βορειών Προαστίων με την Ηλιούπολη να συνεχίζει να έχει προβλήματα και να συνεχίζει να πέφτει στην βαθμολογία. Δεν λέμε τίποτα άλλο στη συνέχεια για τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Πάμε να δούμε τη βαθμολογία. Έχουμε όμως μία είδηση, ναι, να την πούμε. Βαγγέλης Μάλιος, ναι, αποχώρησε από την τεχνική ηγεσία του Σουρμένων. Πότε, σήμερα? Τώρα, σήμερα, πριν λίγη ώρα ήμουνα μέσα, ναι, και είχαμε κοινή συνενέση λύση συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών. Μάλιστα. Ναι, τέτοια ήταν. Λοιπόν, ο Πανερυθραϊκός είναι στην κορυφή με 44, ακολουθεί το Ξαβύρωνος, το Εγάλαιο μαζί με τα Σούρμενα από 32 έμειναν αρκετά πίσω. Άρης Πετρούπολης, Ηλιούπολη, Αγία Παρασκευή, Αγία Νάργυρη, Χαλάνδρη. Στο δεύτερο όμιλο και από εκεί κάτω οι Τράχωνες, το Καματερό, Αθηναϊκός, Χολαργός, Περιστέρη και η Διάννα με τον Άγιαξ Σταύρου. Κύριε Ζουέλα, παρακολουθείτε αεραστεχνικό ποδόσφαιρο? Δυστυχώς όχι. Δυστυχώς όχι. Γιατί το λες το δυστυχώς, θα ήθελες, αλλά δεν έχεις χρόνο. Ναι, εντάξει. Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Εκεί, από εκεί ξεκινάει και το επαγγελματικό. Το ξέρω, γι' αυτό σας είπα δυστυχώς, γιατί από αυτές τις κατηγορίες βγαίνουν ποδοσφαιριστές. Συνήθως οι ποδοσφαιριστές δεν βγαίνουν από μεγάλες ομάδες. Συνήθως βγαίνουν από πιο χαμηλές κατηγορίες. Ναι. Ναι, γι' αυτό. Και μια και το είπες, έχουμε δει να γίνεται, να προσπαθεί να γίνει δουλειά σε μεγάλα κλαμπ, όπου τελικά περισσότερο αγοράζουν ποδοσφαιριστές από το εξωτερικό παρά να προωθήσουν αυτούς που έχουν κάνει από πίσω. Σε ακαδημίες τους. Γι' αυτό σας είπα, όταν ένα παιδί είναι σε μια μεγάλη ομάδα, πιο δύσκολο είναι να παίζει στην πρώτη ομάδα. Είναι πολύ πιο δύσκολο, γιατί για να φτάσει στην πρώτη ομάδα πρέπει να είσαι έτοιμος σε όλα τα επίπεδα. Ναι. Ένα παιδί 18 χρονών δεν είναι έτοιμος, ειδικά εδώ στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια όμως και ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ κάνουν κάποια προσπάθεια να βγάλουν κάποια παιδιά. Ναι. Λόγω οικονομικής δυσχέρειας. Πρώτο αυτό. Και το δεύτερο είναι λόγω προπονητών. Εγώ, παράδειγμα, στο Παναθηναϊκό, συγχαρητήρια για τον κύριο Αναστασίου τότε, που έκανε εξαιρετική δουλειά από αυτά που έβλεπα εγώ, τον έκοπη ήδη. Μια ομάδα που δεν είχε budget καθόλου, έκανε τρομερή χρονιά. Οι παίκτες, κάποιες από αυτή την ομάδα, κάνουν καριέρα.
Και εντάξει, αυτό έχει να κάνει με τον προπονητή και πρέπει να έχει προσωπικότητα για να το κάνει. Και με τη φιλοσοφία τη ομάδα γενικά, έτσι, να έχει φιλοσοφία παραγωγική διαδικασία. Η ομάδα, αυτό που λέμε φιλοσοφία, αυτό αλλάζει με του οπαδού, με την πίεση. Αυτό είναι προπονητό. Για μένα είναι ξεκάθαρο προπονητή. Γιατί ο πρόεδρο του λέει: εντάξει, ακολουθούμε αυτή τη φιλοσοφία, μετά από 2-3 μήνε τον διώκνει. Οπότε δεν είναι φιλοσοφία. Ναι, σωστά. Κύριε Βαρβαρή, συμφωνείτε για το γεγονός ότι δεν ξέρω, εσείς φαντάζομαι παρακολουθείτε τα τοπικά. Και παρακολουθώ, αλλά είναι αυτά που συζητούσαμε και προηγουμένως και για τη δουλειά που γίνεται και αυτά που λέει ο Ζου. Είναι όλο αυτό που υπάρχει στο ελληνικό ποδόσφαιρο που λέγεται αθλητική παιδεία. Ξεκινάμε πώς ένα παιδί αναπτύσσεται, αθλείται, διαπαιδαγωγείται για να γίνει, για να φτάσει αυτό που λέμε αθλητής επιπέδου. Δυστυχώς, αυτά δεν συμβαίνουν στην Ελλάδα και όλοι, όπως λέμε, από τις πρώτες ομάδες βγαίνουν κάποια παιδιά, τι γίνονται τα παιδιά αυτά, ποιος δουλεύει αυτά τα παιδιά, εξαφανίζονται. Έχω μια πληροφόρηση. Έχετε δει, να ρωτήσω κάτι, έχετε δει ποτέ μια ομάδα η οποία είναι, ας πούμε, η K20, οι δουλεύουν και σε άλλο επίπεδο διαφορετικό. Έχετε δει να μπουν 5 παιδιά μαζί σε μία ομάδα? Γιατί λένε ότι ποτέ δεν είναι εύκολο. Και όμως με πραγματική δουλειά μπορούν να μπουν και 5 και 6 και να βλέπουν μία ομάδα η οποία είναι, αλλά θέλει υπομονή από όλους. Mm. Και από τους φιλάθλους και τις διαδικασίες και από όλα. Μάλιστα. Και στην Ελλάδα δεν υπάρχει υπομονή προφανώς. Δεν υπάρχει. Μπορείτε να ρωτήσετε τον κύριο Ζου από εδώ που είναι, που μιλάμε τώρα για τη Sporting, αλλά και άλλες ομάδες υποδομή, όπως κάνει και ο Βεγγέρ και δουλεύει έξω για αυτά. Οι ομάδες αυτές τώρα, ας πούμε, η Sporting, πόσα παιδιά από την Ακαδημία παίζουν στη Sporting? Πόσα παιδιά παίζουν στην εθνική ομάδα, η οποία είναι μικρά παιδιά, γιατί λένε εδώ, α, είναι 17-18. Παιδιά είναι, αλλά έχουν δουλευτεί διαφορετικά, έχουν διαφορετική νοοτροπία και φτάνουν σε αυτό το επίπεδο όμως. Μάλιστα. Ενώ εμείς στα 19 λέει πιτσιρίκος είναι ακόμα, 19 χρονών είναι. Και δεν έχει πάει φαντάζομαι. Και ταλέντο στα 25. Και ταλέντο στα 25. Έτσι. Πολλά παραδείγματα στην Ελλάδα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στη β' κατηγορία να περάσουμε. Δεν ξέρω αν έχουμε. Από την Α έχουμε αφήσει. Το Αγία Παρασκευή για Ανάργυρη. Πολύ σωστά, είναι. Φλώρα. Πολύ σωστά, Φλώρα. Ένα-ένα. Πάμε να το δούμε, κύριε Ράπτη. Θεωρώ πω και τη Φλώρα εδώ είμαστε με τη Μίζη Γιάννη, έτσι. Πάντα χρειάζεται μια γυναίκα. Δεν το συζητάμε αυτό. Ειδικά άμα είναι σαν τη Φλώρα. Αυτό τι ήταν, έξω. Ναι, από ένα ημίχρονο είχαν Αγία Παρασκευή και Άγια Ανάργυρη Γιάννη που έμειναν στο 1-1. Αποτέλεσμα που μάλλον ικανοποιεί και του δύο στην προσπάθεια που κάνουν για να διαγράψουν μια καλή πορεία στο πρωτάθλημα. Εδώ κερδίζει το πέναλτι ο Δανασής από τον Κατζαμπάνη. Και το 0-1. Ο διαιτητή Ξανθό για του Αγίου Αργύρου. Εδώ πολύ ωραία επέμβαση του. Αρχοντάκι, νομίζω. Εδώ το 1-1, στο δεύτερο ημίχρονο, οι γηπεδούχοι με τον Βελέτζα διαμόρφωσαν το τελικό 1-1. Δύο προπονητές έτσι από του κάτω κατηγορία, αν μου επιτρέψει να πω, Γιάννη. Μιχάλης Κάτσικας από Αγία Παρασκευή και η Σίδωρος Σταυριανός από του Αγίους Αναργύρους. Κάνουν εξαιρετική δουλειά τα τελευταία χρόνια σε όποια ομάδα και αν πάνε. Και νομίζω αποδεικνύεται και φέτος με την προσπάθειά του. Κατσαμπάνης εδώ είχε καλή ευκαιρία για να χαρίσει μάλιστα και την νίκη στην Αγία Παρασκευή. Μάλιστα. Σε ποιο γήπεδο είναι εδώ? Σε Αγίας Παρασκευής. Ωραία. Λοιπόν, δεν έχουμε αφήσει κάτι άλλο από τον πρώτο όμιλο. Όχι. Έτσι, πάμε στο δεύτερο να δούμε τι έχουμε αφήσει. Έχουμε πει τα αποτελέσματα, την βαθμολογία. Β' κατηγορία. Πάμε να δούμε κάρτα με πρώτο όμιλο. Να δούμε αποτελέσματα. Ωραία. Λοιπόν, Ανθούπολη Νέα Ιωνία 1-4, Άμυλα Περιστερίου Βοτανικός 1-0, Άγιος Δημήτρης Κεραυνός Πεντρούπολης 2-1, Παράδεισος Βρυλίσια 1-2, Ειρήνη Πετρούπολη Σιλίσια 0-2, Λυκόβρηση Φίνικας 2-1, Αθηναίδα Χρυσούπολη 0-1, ΟΠΑ και Γούσου Κεραγιανής Αοβύρων 1-2. Η βόμβα της αγωνιστικής. Το Αθηναίδα Χρυσούπολη, έτσι. 0-1. Ναι. Ωραία. Πάμε στο δεύτερο όμιλο. Ελευθερούπολη Κολωνός 2-1, Ιάσον Αττικός 3-1. Απόλλων Άρης Χολαργού 3-1, Τρόμητος Νεοπεντελικός 1-2, Παλαιόφαλιρο Ψυχικό 1-1, Αστέρας Ζωγράφου Αλσούπολη 2-1, ΑΟΝΑ Ολυμπιακός Λυσίου 0-2 και ΑΟΝ Άταλος Κορονίδα 0-2. Εδώ στεκόμαστε, Γιάννη, στη νίκη του Νεοπεντελικού. Πολύ σπουδαία ανοίγει μέσα στο Γαλάντριο του Ατρόμητο με 2-1. Το Παλαιόφαλιρο παραμένει πρώτο. Και το Παλαιόφαλιρο παραμένει πρώτο. Επίσης όμως πολύ σημαντικός πόντος για το Ψυχικό. Ναι. Μέσα στο Παλαιόφαλιρο παρέμεινε αίτητο. Και η ομάδα εκεί του Γιώργου Σπυράκη προσπαθεί πλέον μετά στο επόμενο εντός έδρας μάτς, αν πάρει και την νίκη, θα μπορέσει μήπως να φτάσει να φτιάξει ένα σερί για την ψυχολογία του και να ανέβει. Ωραία. Λοιπόν, πάμε
στον τρίτο ομιλό. Λοιπόν, Αρμενική Αμπελόγηπη 0-0, Πετράλωνα Ελπίδα 2-0. Τα Πετράλωνα κόψανε και την πίτα τους, δυστυχώς δεν τα καταφέραμε να είμαστε εκεί. Καλαμάκι Κοψαχίλα 0-1, Μελίσια Τεφυλιακός 0-0, Τέρψε Θίαλα 1-1, Γαλάτσι Ποσειδώνας Γκυφάδας 2-1. Άφοβος ΑΟΥ Ηλίου 4-7, στο 84 το σκορ ήταν 4-3. Και Πανθυσιακός Άγιος Θωμάς 0-3. Λοιπόν. Έχουμε την Τερψιθέα Γιάννη, αν είναι να περάσουμε να τη δούμε με τη Θήλα Αγίου Δημητρίου. 1-1 το τελικό αποτέλεσμα, Κωνσταντίνε. Το Ντέβιτ Σαγωνσής νομίζω ήταν αυτό, ο πρώτος έπαιζε με τον πέμπτο. Η Θήλα Αγίου Δημητρίου μπορεί να φύγει αίτητη από μια δύσκολη έδρα όπως είναι η Τερψιθέα. Παραμένει ψηλά, δεν ξέρω βέβαια αν μπορεί να διεκδικήσει και την άνοδο. Πάντως θα μπορεί να ελπίζει ότι θα είναι ψηλά. Βρέθηκε και μπροστά στο σκορ με τον Ελευθεριάδη μόλις το 20 με αυτή την ωραία λόμπα που είδαμε. Εδώ όμως ήταν άμεση απάντηση της Τερψιθέας και πιο συγκεκριμένα ο Φραγκούλης στο 30 με κεφαλιά. Διαμόρφωσε το τελικό 1-1. Εδώ ένα καλό φάουλ, δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία εδώ να γυρίσει και το μάτσι η Τερψιθέα. Το δοκάρι του Ματσάγκου. Ωραίο φάουλ, έχει καλό πόδι ο Ματσάγκος γενικά σαν παίκτης. Η Τερψιθέα άφησε δύο πολύτιμους βαθμούς, αλλά νομίζω παραμένει το αφεντικό όχι μόνο για την άνοδο, αλλά και για τον τίτλο στο τρίτο όμιλο. Ωραία. Και πάμε στο. Αρμενική Αμπελόκηπη 0-0. 0-0. Εκεί λίγα πράγματα είδαμε, Γιάννη. Ήταν όντως ένα μάτσι για 0-0. Εκεί θα σταθούμε στις αποβολές. Στο 75 ο Μωραΐτης, θα δούμε τώρα εδώ με δεύτερη κίτρινη. Στο 75 η Αρμενική έμεινε με 10 παίκτες. Τον τερματοφύλακα γιατί τον έβγαλε. Και δεύτερη κίτρινη ήταν. Τώρα δεν ξέρω πώς έβγαλε την παράδοση. Δεν έχω καταλάβει ο καλά, να σου πω την αλήθεια. Καμιά και στο 86 ο Κουτρούμπας επίσης με δεύτερη κίτρινη. Και έτσι οι γηπεδούχοι ολοκλήρωσαν το μάτς με 9 παίκτες. Οι αμπελόκηποι δεν μπόρεσαν εκεί προς το τέλος να το εκμεταλλευτούν αυτό και να πάρουν και την νίκη. Πήραν όμως ένα σημαντικό βαθμό μέσα σε μια δύσκολη έδρα όπως είναι τη Αρμενική, που είναι τη καλύτερη ομάδα κατηγορία. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε και, είχαμε και κύπελο. Κύπελο έψα, νομίζω πολύ σημαντικό. Και Γιάννη, μια και είπαμε πριν για την υποχώρηση του Βαγγέλη Μάλιου, ούτε ο Χαραβιέκος θα πάει με τον προπονητή που ξεκίνησε, τον Βαγγέλη Χαντέ, ούτε τα Σούρμανα στο τελικό. Με τον Βαγγέλη Μάλιου που ουσιαστικά του πήγε στο τελικό. Έτσι. Ενδιαφέρον αυτό. Εντάξει, το σηκώσουν τα Σούρμανα, να ξέρει. Λες, καθαρά. Πάντως να ξέρεις, είναι θεωρητικά τουλάχιστον από τους πιο αμφίρομους τελικούς των τελευταίων χρόνων. Καθαρά τα Σούρμανα θα το πάρουν. Λοιπόν, πάμε λίγο. Άρης Πετρούπολης Χαραυγιακός 0-3. Στα πέναλτι 1-1 το τελικό αποτέλεσμα. Βρέθηκε μπροστά στο σκορ ο Άρης Πετρούπολης. Εδώ έκανε το λάθος ο Βασίλης ο Παπαδόπουλος. Το καταλέφθηκε αυτό ο Άρης και βρέθηκε μπροστά στο σκορ στο 27. Ευτυχώς για το Χαραβιακό, σε αρχές του δεύτερου ημιχρόνου κέρδισε πέναλτι με τον Πίτηλιο. Ο Αναστασόπουλος ευστόχησε. Και πάμε στα πέναλτι, όπου ο Παπαδόπουλος πήρε το αίμα τον πίσω για το λάθος που κάνει στον γκολ. Έπιασε δύο πέναλτι. Αστόχησαν και στο δεύτερο οι γηπεδούχοι. Πραγματικά δεν ευστόχησαν σε κανένα. Αντίθετα, οι παίκτες του Χαραβιακού, Αναστασόπουλος, Μπιρμπιλής και όπως θα δούμε τώρα ο Ντακόφ, ευστόχησαν και στα τρία πέναλτι και οδήγησαν την ομάδα τους σε έναν ακόμη τελικό, δεύτερο στα τελευταία τρία χρόνια, Γιάννη, για το Χαραβιακό, σε τελικό κυπέλλου ΕΠΣΑ. Και επίσης αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη πρόκριση. Ωραία. Στα πέναλτι. Και πάμε να δούμε και τους πανηγυρισμούς, την πανηγυρική πρόκριση για τα Σούρμενα μέσα στους Τράχωνες. Πραγματικά αυτό, Γιάννη, ήταν από τους πιο συναρπαστικούς συμμετελικούς των τελευταίων χρόνων. Ένα πολύ σπουδαίο μάτς. Εδώ βρέθηκε μπροστά στο σκορ τα Σούρμενα με τον Κατζατζή μόλις το 20. Οι Τράχωνες απάντησαν σχετικά γρήγορα και στο 28 με τον Φατσέα με την κεφαλιά από κοντά. Σκόραρε σε ένα ακόμη μάτς με αντίπαλο τα Σούρμενα ο Φατσέας, ο οποίος δεν πανηγύρισε πάλι επειδή ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από τα Σούρμενα. Εδώ ζητάνε ένα πέναλτι, πιθανόν και να είναι ο Γιωματάρης που ανατρέπεται από τον Τράμπαλη, λίγο πριν τελειώσει η κανονική διάρκεια του αγώνα. Στην παράταση και στο 104 ο Κολυνιάτης από κοντά έκανε το 2-1. Και εκεί που όλα έδειχναν ότι ίσως να ήταν η μεγάλη ευκαιρία για τους Τράχωνες και για τον Γιάννη Κουσάνα να συμμετάσχουν σε ένα τελικό. Πάρε ο Θεοδόρου είχε άλλη άποψη. Ναι. Ποιος Θεοδόρου? Θεοδόρου. Όχι δικός. Ο Δημήτρης. Τον είχαμε φιλοξενήσει νομίζω πριν από δύο χρόνια στο κανάλι 9. Και έγραψε το 2-2. Και πραγματικά, Γιάννη, οι Τράχωνες νομίζω έχασαν τεράστια ευκαιρία για να φτάσουν στο τελικό. Γιατί θα δούμε τώρα, βρέθηκαν στη διαδικασία των πέναλτι με 3-1 μπροστά στο σκορ. Εδώ γίνεται το 2-1. Εδώ αστοχή νομίζω ο Μετλίου. Ευστοχή εδώ ο Χακραμά για το 3-1. Αστοχή ο Καζατζής. Και το βάζει ο Δημογιάννης, περνάνε οι Τράχωνες. Το χάνει. Το χάνει ο Μπουγιούκος, περνάνε οι Τράχωνες. Το βάζει όμως. Το βάζει ο Φατσέας, περνάνε οι Τράχωνες. Πολύ out. Δεν κάτσα. Το χάνει ο Θεοδόρου, περνάνε οι Τράχωνες. Δεν το χάνει. 3-3. Το χάνει εδώ ο Βούζας και ο Ακριτίδης, ο μεγάλος ηγέτης των Σουρμένων, σιγά μην έχανε την ευκαιρία. Πάρε να έχεις. 4-3 και στο τελικό. Τα Σούρμενα του κυπέλλου έψα μετά από 13 χρόνια. Στον τελικό, εγώ δεν κατάλαβα. Πανηγυρισμός, λοιπόν, πολύ ωραία, αυτό είναι. Μπράβο, ρε Ποντιάκια. Μπράβο.
Μπράβο τα ποντιάκια. Συγχαρητήρια για τα σούρμανα. Έτσι, ευχαριστώ πολύ για το χαραβιακό επειδή είσαι στα σούρμανα. Και εγώ μένω στην Ηλιούπολη, γι' αυτό. Δεν υπάρχει. Ποιο χαραβιακό, τώρα σου λέω για πλάκα σα έχουμε στο τέλο. Λοιπόν, Γιάννη, προκαλεί. Λοιπόν, όχι, φίλοι μα είναι και στο χαραβιακό. Φίλοι μα είναι. Τα βαλέ κάνουμε. Ευχαριστούμε τον Κωνσταντίνο Ράπτη. Πάμε γρήγορα σε ένα break και μπαίνουμε για τα τελευταία 30 λεπτά τη εκπομπή με μια ταχύτητα. Και φυσικά με Ανατολική Αττική, έτσι. Λοιπόν, επιστρέφουμε, μπαίνουμε στην τελική ευθεία, Φλόρα μου, εσύ ως και σήμερα. Τροχάδιν. Τροχάδιν, έτσι, ναι, έχουν, είναι η σκηνοθέτρια μας από μέσα. Παναγία μου. Μας φωνάζει, γι' αυτό πάμε. Μας φωνάζει, δεν πειράζει, έχει δίκιο, γιατί είναι και πολλά τα θέματα, είναι ο χρόνος υπερπολίτιμος και μιλάμε για μια τηλεοπτική ολοζώντανη παραγωγή. Τώρα, θέλω να ρωτήσω λίγο τον κύριο Ζουέλα. Sporting στην Ελλάδα, έτσι, είναι η πρώτη φορά που βγαίνει η Sporting στην Ευρώπη, ναι, ουσιαστικά, ναι, ναι, το πρώτο εγχείρημα. Εκτός από Πορτογαλία. Ναι, το θέμα είναι ότι έχουμε στην Αθήνα, επικεντρώνεται μόνο στην Αττική ή έχει σκοπό να κάνει και κάποιες συνεργασίες στα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδος, λόγω από Θεσσαλονίκη, λέω, παράδειγμα εγώ. Ναι, αυτό το project είναι ένας τρόπος να κάνει scouting σε όλη την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή η πρώτη ακαδημία έχουμε στην Ανάβησο, στην Αθήνα τα έχουμε άλλη μια ακαδημία. Στα στην βόρεια, Αθήνα. Ναι, στα βόρεια προάστια. Είμαστε στη τελική φάση συζήτησης. Πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε μια ανακοίνωση. Ωραία. Και αυτή τη στιγμή μιλάμε και με κάποιες ακαδημίες στην Κρήτη. Κρήτη. Ναι, Κρήτη. Θεσσαλονίκη και αυτό είναι το project. Και στην Κύπρο. Και στην Κύπρο. Είναι και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, ναι. Εσύ τους άνοιξες την πόρτα στην Ελλάδα και σε λίγο θα κατακτήσουν όλη την Ευρώπη. Ναι, εδώ πρώτα. Και αυτό σημαίνει ότι δείχνουν και εμπιστοσύνη σε σένα και ότι το εγχείρημα έχει πετύχει. Και εδώ ακριβώς θέλω να ρωτήσω τον κύριο Μπαρμπαρή, με πόσα παιδάκια ξεκίνησε η Ακαδημία και σε πόσο διάστημα που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Αν δηλαδή βλέπετε μετρήσιμα μεγέθη είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Προς τα πάνω είναι απλώς προς ενημέρωση. Από την ημέρα που έχουμε ξεκινήσει με τη Sporting έχουν έρθει περίπου στα 60 παιδιά. Ναι. Και έρχονται συνέχεια. Και γιατί φανταστείτε ότι είναι και μέσω της σεζόν. Έχουμε να δείξουμε και τη δουλειά μας και νομίζω δηλαδή Αύγουστο-Σεπτέμβριο, αν τώρα είμαστε γύρω στα 180 παιδιά, ότι θα φτάσουμε γύρω στα 300 παιδιά. Άρα ήσασταν, γιατί είναι μεγάλη... ήσασταν κάτω από 100, αυτό καταλαβαίνω. Ναι, γύρω στα 85-90 παιδιά. Αναπτυχθήκατε τόσο γρήγορα σχεδόν σε ένα 80-90%. Μπράβο, αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Μετρήσιμο τουλάχιστον, γιατί φαίνεται ότι γίνεται και καλή δουλειά. Και φανταστείτε ότι είναι, όπως είπαμε, και μια μεγάλη περιοχή, γιατί είναι Δήμος Σαλονικού, έχει 5 κοινότητες γύρω-γύρω, ναι. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Δεν ξέρω οι καταστάσεις και τι λέει ο κύριος Τζαβίδας γι' αυτό, αν θα χρειάζονται καινούργιες. Αλλά επήγαινε και μια συνεργασία και άλλοι, οι οποίοι θα μας προσφέρουν και γήπεδα και θα μπορούν όλοι πλέον, γιατί θα έχουμε από τα πιο μικρά που λέμε τα στεράκια 4-5 ετών μέχρι και αντρική ομάδα σχέση. Μάλιστα. Είστε προετοιμασμένοι εσείς για το καλοκαίρι, γιατί προφανώς το καλοκαίρι θα γίνει νομίζω το μεγάλο μπαμ από την Ακαδημία της Sporting. Είναι προετοιμασμένο το Anima Club και η Sporting να υποδεχθεί βεβαίως τα παιδιά. Και πάντα και γι' αυτό ξεκινήσαμε κιόλας, γιατί πάντα προετοιμάζουμε για το μέλλον. Εάν δεν προετοιμάσεις δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Έτσι, προετοιμασία. Στις επόμενες ημέρες θα έχουμε scouting εδώ στην Ελλάδα. Ναι, θα σας πω τώρα και ο Ζου, γιατί κάτι μεγάλο που ετοιμάζεται από τη Sporting. Τώρα στην Απρίλιο, 22-23 Απριλίου, έχουμε το πρώτο scouting Sporting εδώ στην Ελλάδα, που έρχονται οι προπονητές και το team scouting από την ομάδα. Θα έρθουν εδώ η Ελλάδα για να κάνουμε scouting τα παιδιά. Θα μπορούν δηλαδή από όλη την Ελλάδα να έρθουν. Ναι. Σε τι ηλικίες στα παιδιά θα επικεντρωθεί το... Από 10 μέχρι 16. 10-16. Ναι. 22-23 Απριλίου. Ναι. Ωραία. Θα είμαστε εκεί. Και τα παιδιά, σίγουρα τα καλύτερα παιδιά θα πάνε Πορτογαλία στην Ακαδημία μας. Μάλιστα. Θα έρθει και η αδερφή του κύριου Κριστιάνου Ρονάλντο. Θα έρθει. Γιατί ένας φίλος μου από τη Θεσσαλονίκη δηλώνει ερωτευμένος και δεν πιστεύει ότι ήταν. Μου λέει αποκλείεται, λέει κάνατε μοντάζ. Πρέπει του λέω ήρθε η κοπέλα, ήταν εκεί. Μου λέει άμα ξανακατέβει θα έρθω στην Αθήνα. Οπότε θα τη δει σίγουρα. Ωραία. Πολύ ωραία.
Αύρα Κριστιάνο Ρονάλντο λοιπόν στη Sporting Λισαβόνας. Όσοι πιστοί προσέλθετε και τρέξτε κιόλα γιατί σε λίγο θα βάλουμε και εισιτήριο. Λοιπόν, Νίκο, περιμένεις. Πάμε γρήγορα να δώσουμε λίγο στο πιτσιρίκο εδώ. Γιατί εσύ την τροπαλώσεις και παίζεις εδώ στο δίπλα. Ήθελα να το πάρουμε με τη σειρά. Δεν έχει κάνει. Α, με τη σειρά, ναι. Όπως πήγαμε. Λοιπόν, είσαι ο. Θέμης Αργύρης. Δυνατά. Θέμης Αργύρης. Σας έχει παρασύρει ο κύριος Ζωέλα και μιλάτε χαμηλόφωνα όλοι, έτσι. Λοιπόν, χαμηλών τον. Λοιπόν, πόσο χρόνο είμαστε. 9. Σπόρτινγκ Λισαβόνα. Έτσι ήρεμος είσαι και στο γήπεδο. Είναι λίγο τροπαλούλης. Ναι, είναι λίγο τροπαλούλης. Τι θέση παίζουμε. Αριστερό μπακ και αριστερό χαφ. Και εσύ. Καλά λόγω, οι αριστεροί ήρθαν όλοι από εκεί και οι δεξιοί πήγαν από εκεί. Πολύ ωραία. Πάμε στο φίλο μας δίπλα που ήρθε η σειρά του επιτέλους. Φίλοι Παγγελή. Πες μου, σε βλέπουν οι φίλοι σου και οι γονείς σου τώρα στην τηλεόραση. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν τους το είπες ότι θα είσαι για να σε δούνε. Λοιπόν, ωραία. Οι συμμαθητές σου, οι συμμαθήτριές σου. Ούτε αυτούς ξέρω. Ούτε αυτούς ξέρεις. Τι θες παίζεις. Κέντρο. Κέντρο. Ναι. Δεκαράκι δηλαδή. Ναι. Και ποιο παίκτη θέλει να μοιάξει. Του μπαμπά σου. Όχι λέει. Λοιπόν, δεν έχεις παίκτη που θέλεις να μοιάξεις. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις κανέναν. Πάμε πίσω στο φίλο μας. Λοιπόν, νομίζω ότι εκεί έχουμε μεγαλύτερα παιδάκια. Με λένε Νηρέα Κουκουλάρη. Ναι. Είμαι 11,5 χρονών. Ωραία. Είσαι ευχαριστημένος στην Ακαδημία της Sporting. Ναι. Έχεις όραμα και φιλοδοξία να παίξεις πιο ψηλά σε επαγγελματικό επίπεδο. Ναι. Γι' αυτό και είσαι εκεί, έτσι. Ναι. Γνωρίζεις όμως ότι όλα πρέπει να γίνουν συνδυαστικά και ταυτόχρονα, δηλαδή και να είμαστε σωστοί μαθητές, να βγούμε σωστοί άνθρωποι, όπως είπε και ο κύριος Μπαρμπαρής, ο κύριος Ζουέλα, και παράλληλα να αναπτυχθούμε και στο ποδόσφαιρο, έτσι δεν είναι. Ναι. Ωραία. Θέλω να πιστεύω ότι βοηθάς τους μικρότερους σου. Έτσι, γιατί σε βλέπω και ταπεινό και σεμνό και χαμηλών τόνων γενικότερα. Παρακαλώ. Αυτό σου πολύ, πραγματικά. Ναι. Τι είπατε, κυρία Κατε. Εγκληματίας είσαι. Λοιπόν, μας περιόρισε το χρόνο. Λοιπόν, δίνουμε δίπλα το μικρόφωνο στο φίλο μας. Με λένε Στέφανο Κουνόπουλο και είμαι 10 ετών. Ωραία. Στέφανε, τι τάξη πας. Πέμπτη. Πέμπτη. Πόσα χρόνια είσαι ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο. 6. Έξι, έτσι. Πριν ήσουν σε ποια ακαδημία. Στο Πρωτέα Παλαιάς Φωκιάς. Ωραία. Πες μου τι είναι αυτό που σε ενθουσιάζει και σου αρέσει να πηγαίνεις στη Sporting και γενικά. Τα πάντα. Τα πάντα. Και τα ρούχα. Λοιπόν, ποιος είναι ο προπονητής σου άμεσος που έχεις επαφή μαζί του. Ο κύριος Αργύρης. Ο κύριος Γιώργος Αργύρης, έτσι. Αυστηρός, καλός, σκληρός, τι, για πες μας λίγο. Καλός. Καλός. Καλός, έτσι. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε δίπλα στο φίλο μας. Με λένε Αναστάσιο Αϊτάκη, είμαι 10 χρονών και παίζω δεξί χαφ. Δεξί χαφ, επιτέλους, και λίγο από τα δεξιά. Εσύ γελάς, έτσι, έρχεται η σειρά σου. Μπόκυρα. Λοιπόν, αδερφό, αδερφή έχουμε στο σπίτι. Ναι. Αδερφή. Αδερφή. Αδερφή, έτσι. Ο μπαμπάς, σχέση η μαμά με το ποδόσφαιρο, καμία, έτσι. Όχι. Εσύ θα γίνεις ο ποδοσφαιριστής. Δεν ξέρω. Της οικογένειας. Α, δεν ξέρει. Δεν ξέρει. Ωραία. Πάμε δίπλα στο φίλο μας. Με λένε Αβραάμ Τατόγλου, είμαι 10 χρονών. Και είσαι το πειραχτήρι της ομάδος. Όχι. Όχι, δεν είναι. Όχι, σε βλέπω χαμογελάς, είσαι λίγο... Ποιο ζωήρο από τι παίζω άμυνα, στο κέντρο τη άμυνα. Επιτέλου και ένα αμυντικό στην ομάδα. Ωραία. Λοιπόν, είσαι ευχαριστημένο από την Ακαδημία. Ναι, πάρα πολύ. Μιλά στου φίλου, στου μαθητέ σου για το τι κάνετε στη Sporting και να του πει να έρθουν και αυτοί. Ναι, ναι αλλά δεν έρχονται, λέει ο άλλο. Δεν πειράζει. Σε λίγα χρόνια θα έρθουν όλοι στη Sporting. Σε ευχαριστώ. Πάμε και στον τελευταίο φίλο μα. Με λένε Ορέσια Ιμπικάη, είμαι 12 χρονών και παίζω, είμαι αμυντικός. Με τον αδερφό σου συνεργάζεσαι, ναι. Στο γήπεδο, δεν τσακώνεστε. Όχι. Στο σπίτι κάνετε ανακαίνιση συχνά, τις μπάλες και τα λοιπά. Ναι. Ναι.
Ωραία. Ασχολούμαι πολύ με το ποδόσφαιρο και συνεργάζομαι πολύ με τον αδερφό μου. Ο μπαμπάς έχει άποψη για την μπάλα, ναι, ή δουλεύει? Ο πατέρας μου έπαιζε επαγγελματικά ποδόσφαιρο παλιά, αλλά λόγω οικονομικών προβλημάτων το σταμάτησε. Το σταμάτησε. Εσύ θέλεις να παίξεις επαγγελματικά? Ναι, θέλω. Το παλέψει. Αυτό θέλω και μακάρι να γίνω μια μέρα. Πολύ ωραία. Το ευχόμαστε. Σε ευχαριστούμε. Πάμε λίγο στον κύριο Αργύρη, ο οποίος είναι ένας εκ των δύο προπονητών. Καλησπέρα. Πολλά παιδάκια, πολλές ψυχές, δύσκολο έργο. Γιώργο μου, παίρνετε τα παιδιά από τις οικογένειες, τον παπά και τη μαμά και τα έχετε πάνω σας. Εγώ βέβαια σε κάποια στιγμή ήρθα, σας είδα εκεί στο γήπεδο. Μου άρεσε γιατί έβλεπα τα παιδιά να χαίρονται αυτό που κάνουν. Πραγματικά το θεωρούσαν παιχνίδι. Πόσο δύσκολο είναι αυτή η διαχείριση? Πράγματι είναι πολύ δύσκολο να διαχειρίζεσαι μικρά παιδιά. Έχω αυτή τη στιγμή ομάδα η οποία αποτελείται από 15 περίπου παιδιά. Είναι πολύ δύσκολο γιατί υπάρχουν διαφορετικοί χαρακτήρες, διαφορετικά προβλήματα σε κάθε παιδί που αντιμετωπίζει, είτε στο αθλητισμό είτε και στο σχολείο. Προσπαθούμε όλα να τα ταιριάξουμε και να δώσουμε και εμείς οι προπονητές, κάτω από την καθοδήγηση βεβαίως και της διοίκησης, το καλύτερο μας σε αυτό. Πάνω απ' όλα να είναι καλά παιδιά, αγαπημένα μεταξύ τους, να σεβόμαστε και τους αντιπάλους και από εκεί και πέρα να γίνουμε καλοί αθλητές και στο τέλος, άμα μπορούμε, και καλύτεροι ποδοσφαιριστές. Σας ακούνε? Υπάρχουν σίγουρα στιγμές οι οποίες είναι δύσκολες, αλλά πάντα με το χαμόγελο και με καλή διάθεση το πετυχαίνουμε. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό, ειδικά για σας είναι πολύ σημαντικό, κύριε Αργύρη, γιατί πρέπει να αφήσετε τα δικά σας που υπάρχουν προβλήματα έξω από το γήπεδο και να κάνετε δικά σας τα προβλήματα όλων των παιδιών, τα οποία θα πρέπει να τα βάλετε σε μια ζυγαριά, να τα ισορροπήσετε και να μπορέσετε να διαχειριστείτε πρώτα όλα αυτά τα προβλήματα, τους διαφορετικούς χαρακτήρες, τις διαφορετικές συνιστώσεις που έρχονται εκείνη την ώρα στον αγωνιστικό χώρο και παράλληλα να τους γυμνάσετε, να τους δείξετε τον τρόπο πώς παίζετε το ποδόσφαιρο και να μπορέσετε να τους βάλετε σε ένα ομαδικό πνεύμα. Θεωρώ μεγάλη επιτυχία λοιπόν το ότι είστε στη Sporting, το ότι σας επέλεξε η Sporting, γιατί γνωρίζω, κύριε Ζωέλα, ότι η Sporting, και αυτό νομίζω ότι ακούγεται πρώτη φορά δημόσια, παρακολουθεί μέσω διαδικτύου με κάμερες τις προπονήσεις, έτσι. Yeah. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά στην Ελλάδα. Ναι, η Sporting πρέπει να ξέρει τα πάντα τι γίνεται με τα παιδιά. Δίνει ένα πρόγραμμα δηλαδή, ναι, και ναι, το ελέγχει, ναι, αν το τηρείται το, ναι, πρόγραμμα. Ναι. Πολύ σημαντικό. Ωραία. Ευχαριστούμε τον Γιώργο. Πάμε στον κύριο Μπαρμπαρή, έτσι, τον Μιχάλη, και αυτός προπονητής στην Ακαδημία. Ναι. Να πω συγχαρητήρια, γιατί είναι δύσκολο το έργο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάνετε. Ποια είναι τα κυρίαρχα στοιχεία τα οποία προσπαθείτε με το που έρχονται τα παιδιά από τα αποδυτήρια και με το που φεύγουν και από τον αγωνιστικό χώρο να τους μεταδώσετε? Καταρχάς, πρέπει να υπάρχει προφανώς πειθαρχία στην ομάδα, αλλά με τα στοιχεία στο ότι δεν ξεχνάμε ποτέ ότι είναι παιδιά. Έτσι. Είναι παιδιά και στον αγωνιστικό χώρο, είτε στην προπόνηση είτε στους αγώνες, αυτό που κάνουν πρέπει να το αγαπάνε και να το χαίρονται προπάντως. Ναι, μάλιστα. Πολύ σημαντικό. Ωραία. Η σχέση σας, η συνεργασία με τη Sporting σας βοηθάει, σας εγκλωβίζει με τις οδηγίες που παίρνετε, γιατί λειτουργείτε κάτω από τις οδηγίες της Sporting, ή θεωρείτε ότι θα έπρεπε να είστε πιο απελευθερωμένοι για να μεταφέρετε τις δικές σας γνώσεις ως προπονητές? Καθόλου. Καθόλου. Υπάρχει ένα πρόγραμμα που το ακολουθούμε και το τηρούμε για τα παιδιά, αλλά υπάρχει η προσωπικότητά μας και παίρνουμε και εμείς πρωτοβουλίες. Πολύ ωραία. Για τη διδασκαλία τους. Εσείς πόσα παιδιά έχετε? Έχω γύρω στα 20 παιδιά. Ωραία. 15 με 20 νομίζω ότι είναι ένας αριθμός μέγιστος. Ένας καλός αριθμός. Έτσι, για να γίνει και ωραίο πρόγραμμα στην προπόνηση. Μάλιστα. Και ξέρετε γιατί σας ζηλεύω? Γιατί έχετε τη δυνατότητα αυτή τη μία ώρα, πόση ώρα είναι η προπόνηση περίπου? Μια μισή ώρα. Μια μισή ώρα, να γίνετε παιδιά. Αυτό έτσι, ακριβώς. Να γίνετε ένα με τα παιδάκια. Γινόμαστε και εμείς ένα, ερχόμαστε κοντά με τα παιδιά, γιατί και εγώ προσωπικά τα αγαπάω πάρα πολύ τα παιδιά και χαίρομαι που είμαι μαζί τους και περνάμε αυτές τις ώρες. Μπράβο. Μέσα στην εβδομάδα. Πολύ ωραία. Ωραίες εικόνες, όμορφες στιγμές και όλα αυτά που μας μεταφέρετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στον Νίκο, γιατί
μας πήρανε αρκετά τηλέφωνα έξω και γκρινιάζουν από την Ανατολική Αττική τι θα γίνει με την Εψανά. Νίκο, για να δούμε. Πάμε γρήγορα να δούμε βασικά. Κάρτες, αγωνιστική κάρτες, δράση, να δούμε αμέσως. Κάρτες, πάμε με Αλφα Εψανά. Λοιπόν, Αίτητο Σπάτων, Λαβριωτική 2-1, Χιλιάς κάτω Αχαρνών Αστέρας Βάρης 2-0, από Νικολακάκης Ολυμπιακός Αγίου Στεφάνου 1-1, Γλυκάνερα Παλινιακός 1-0, Κεραυνός Κερατέας Μαρκό 1-1, ΑΟ Ατλαντής Άρης Βούλας 1-0, Ολυμπιακός Λαβρίου ΑΟ Κοροπίου 3-1 και Μάχη Μαραθώνα Κρυονέρη 2-0. Πάμε να δούμε και τη βαθμολογία. Αίτητο Σπάτων 52 βαθμού, 44 Ολυμπιακός Λαβρίου, 39 Κεραυνός Κερατέας, 38 Ολυμπιακός Αγίου Στεφάνου, 32 ο Ατλαντής, Μάχη Μαραθώνα 30, Αστέρας Βάρης 28, 24 για τον Παλινιακό, 24 και για τη Λαβριωτική, 20 για Άρη Βούλας, από Νικολακάκης και Γλυκά Νερά, 19 για Χιλιά κατ' Αχαρνών, ο Κοροπίου 18, Μαρκό 9 και Κρυονέρη 8 βαθμούς. Ωραία. Λοιπόν, Νικόλα, πάμε να ξεκινήσουμε βίντεο. Με πάμε τα... βίντεο γιατί είναι και αρκετά. Πάτα Λαβριωτική, 2-1. Ακριβώς. Πάμε να το δούμε. 2-1 ο πρωτοπόρος Αίτητος. Η ομάδα του Πάρη Κωνσταντακόπουλου επικράτησε της Λαβριωτικής και βρίσκεται πάντα στο σύνο 8 από το δεύτερο Ολυμπιακό Λαβρίου. Ο Σκούμας εδώ βλέπουμε στο πρώτο ημίχρονο άνοιξε το σκορ. Ο Βιδάλης έκανε το 2-0. Ο Βιδάλης, ο οποίος εδώ έχει και δεύτερη και μια δεύτερη ευκαιρία να κάνει δεύτερο προσωπικό γκολ, ο Παπάς το βγάζει. Ο Αίτητος ήταν εξαιρετικός στο πρώτο ημίχρονο. Η Λαβριωτική το πάλεψε στην επανάληψη και εδώ με ένα σουτ του Βουλωμένου μειώνει σε 2-1. Ο Αίτητος κατάφερε να πάρει ακόμα μία νίκη, 8η σερή, και να βρίσκεται στο σύν 8 από τον Ολυμπιακό Λαβρίου. Ο Ολυμπιακός Λαβρίου που νίκησε το Κοροπή 3-1 με ανατροπή. Οι Κοροπιώτες άνοιξαν το σκορ, μόλις το είδαμε, με τον Μαστρογιάννη. Ο Μπουγατσιάς στο δεύτερο ημίχρονο ισοφαρίζει νωρίς-νωρίς. Ο έμπειρος επιθετικός, ο οποίος βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση, κάνει και δεύτερο γκολ. Εδώ το βλέπουμε από γύρισμα του Κοντογιάννη, ο οποίος Κοντογιάννης μπήκε και άλλαξε όλο το παιχνίδι. Και το 3-1 έρχεται με ένα πέναλτι, εδώ το βλέπουμε, για κράτημα στον Καραγιάννη. Ο ίδιος ποδοσφαιριστής εκτελεί και διαμορφώνει το 3-1 για τον Ολυμπιακό Λαβρίου. Έχει μείνει πίσω σίγουρα ο Ολυμπιακός Λαβρίου, αλλά έχει δρόμο το πρωτάθλημα. Έχει. Θα δούμε τι θα γίνει. Έχει ακόμα. Ωραία. Ναι. Πάμε στο επόμενο παιχνίδι. Νικολακάκης Ολυμπιακός Αγίου Στεφάνου. 1-1. Ναι, 1-1 ο Νικολακάκης, ο οποίος έχει πολλά παράπονα από την διαιτησία. Ο Άγιος Στέφανος άνοιξε το σκορ εδώ με τον Πέτρο Ζουρούδη. Ο Νικολακάκης ζητάει πέναλτι εδώ σε ανατροπή του Μαβίδη. Νομίζω υπάρχει ανατροπή, έχει κάνει λάθος σοβαρό ο κύριος Κάντζος που λέει παίζεται. Ο Νικολακάκης κυρίως στην επανάληψη πίεσε αρκετά και η σοφάριση, η υπεροχή του απέφερε καρπούς εδώ με τον Κουμουλίδη. Η ομάδα του Κώστα Βερετού πίεσε και για ένα δεύτερο γκολ για να κάνει την ανατροπή και να πάρει την νίκη. Δεν τα κατάφερε, της ακυρώθηκε και γκολ του Μαβίδη στο τέλος. Έχουμε πάει στο Ατλαντίδα Άρης Βούλας 1-0. Η ομάδα του Βαγγέλη Χαντέ συνεχίζει την ανωδική της πορεία. Το γκολ της νίκης πέτυχε ο Αστέριος Καλιαμπάκας με κοντινό πλασέ. Η Βούλα το πάλεψε, κυρίως στην επανάληψη, αλλά η ομάδα του Βαγγέλη Χαντέ δείχνει σοβαρότητα και έφτασε ακόμα μία νίκη. Περνάμε στο Κεραυνός Κερατέας Μαρκό 1-1. Η Μαρκό του Γιώργου Φαράκου κατάφερε να προηγηθεί. Μόλις είδαμε τον γκολ, ο Κεραυνός έμεινε με 10 ποδοσφαιριστές γιατί αποβλήθηκε ο Βαγγέλη και στο 90, παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, η ομάδα του Τάκη Μακροδημήτρη κατάφερε με γκολ του Μαγκανά να πάρει την ισοβαλία. Μαχαιριά ήταν αυτό το γκολ για τη Μαρκό, γιατί παλεύει για την παραμονή της και το ήθελε όσο τίποτα αυτό το παιχνίδι. Ο Κεραυνός, να σημειώσουμε ότι διαμαρτύρεται για την κόκκινη που έχει δεχτεί ο Βαγγέλη γύρω στο 60. Μάλιστα. Ωραία. Συνεχίζουμε με Β' Ψανά. Πάμε άνοιξε δούμε... Γιάννης Παθιακάκης 1-0. Όχι. Να δούμε το αποτέλεσμα. Άνοιξε Γιάννης Παθιακάκης 1-0. Ως Σταμάτας Γέρακας 1-0. Πρωτές Παλαιάς Φωκαίας Βουλιαγμένη 0-1. Σαρονικός Αετός Πικερμίου 2-2. Θησέας Νέας Μάκρης Διόνυσος 1-0. Παμπεανικός Παλαβριωτικός 1-1. Αφιδναϊκός Οροπός 0-2. Κουβάρας ΑΟ Άρτεμις 2-1. Δοξαποντίον ΠΑΟ Καλυβίων 0-3. Εντάξει, δεν χρειάζεται να το πεις, Φλόρα. Εντάξει, τώρα πρέπει να το πω. Τώρα είναι το βλέπει ο κόσμος, είναι ανεφάνη. Γράφει. Δεν πρέπει να πεις ότι έχασε ΑΕΚ Ποντίον. Νικό. Το άνοιξε Παδιακάκης ήταν φυσικά το παιχνίδι της αγωνιστικής. Πάμε να μας το μεταφέρεις. Πάμε να το δούμε κιόλας.
Η ομάδα του Θαλίτσι Ρημόκου ήταν καλύτερη από τον Παθιακάκη σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Πιο πιεστική, έδειξε να το θέλει περισσότερο. Ίσως ο Παθιακάκης έπαιξε και για δύο αποτελέσματα. Πήγε για το χ. Εδώ είδαμε ένα φάουλ του Ιορδανίδη που πέρασε λίγο out. Και εδώ είναι το γκολ του Δρακόπουλου που κρίνει ουσιαστικά το παιχνίδι. Η σέντρα είναι από τον Τσεβά. Ο Τσεβάς είναι ποδοσφαιριστής που κάνει διαφορά. Το επιβεβαίωσε και σε αυτό το παιχνίδι. Η άνοιξη κατάφερε να πάρει την νίκη. Βρίσκεται στο συνέξι. Ο Παθιακάκης είναι και αυτός μέσα στις ομάδες που θα διεκδικήσουν την άνοδο. Λοιπόν. Έχουμε περάσει στο Παμπεανικός Παλαβρωτικός 1-1. Οι Λαβριώτες που βρίσκονται σε ανωδική πορεία. Ναι, εδώ είναι από τα γκολ της αγωνιστικής. Από τον Παπαδόπουλο, ο οποίος με πολύ όμορφη ατομική προσπάθεια πέτυχε το 0-1. Ο Παμπεανικός αντέδρασε από εκεί και πέρα. Και εδώ είναι η ισοφάριση από τον Τσιγάρα, ο οποίος παίρνει το rebound. Ισοφαρίζει. Στο τελευταίο μισάωρο οι δύο ομάδες έχουν χάσει από μία σπουδαία ευκαιρία. Εδώ δοκάρι. Είναι του Παμπεανικού, δοκάρι ακριβώς, Παπασωτηρίου με κεφαλιά. Και εδώ ο Παλαβρωτικός, ίσως αυτή είναι και η ευκαιρία της χρονιάς. Παράλληλο γύρισμα, ο Δημητρόπουλος, ο κατά τα άλλα εξαιρετικός και ταλαντούχος Άσος, ο οποίος με απευθείας εκτέλεση κόρνερ έκανε το 2-2 στο μάτς με τον Θησέα, χάνει το άχαστο γιατί όλα χάνονται και όλα μπαίνουν στο ποδόσφαιρο. Ένα αυτό και μία φάση του Λεταλέ μέσα στο Καραϊσκάκι με τον Ολυμπιακό στο Κύπελλο. Τρομερό για αυτό. Λοιπόν, πολύ ωραία. Να πάμε να δούμε γρήγορα λίγο και τα αποτελέσματα στον Πειραιά. Αν είναι εύκολο. Λοιπόν, πάμε λίγο Πειραιά. Ατρόμητος Πειραιά, Χαλκιδόνα 0-0. Ραπετσόνα Οδική 3-4-0. Σαλαμινομάχη Μαύρος Αετός 1-2. Καραβάς Πειραμαϊκός Άνευ Αγώνα 3-0. Κύπρος Κορυδαλλού Ερμής Κορυδαλλού 2-0. Πανιόνιος Ελλάς Ποντίον 0-0. Χαραυγή Αμπελιακός 4-0. Και Μοσχάτο Νίκη Ρέντι 1-0. Πάμε στον δεύτερο όμιλο. Να δούμε και εδώ τα αποτελέσματα εντάχει. Να μην αδικήσουμε τον αγαπημένο μας Πειραιά. Αρμενική Άγιος Δημήτριος 1-1, Φαλιρικός Κερατσίνη 0-3, Πατζηδηφιακός Αεθίελα 1-2, Αέγινα Πάραμα 0-1, Ήφαιστος Ένωση Ρέντι 1-3, Κορυδαλός ΑΣΥΜΑ Ποντίον 4-1, Άρης Αμφιάλης Ίκαρος 0-0 και Αετός Κορυδαλού Δόξα Πειραιά 1-1. Λοιπόν, το Κερατσίνη είναι μόνο του στην κορυφή. Λοιπόν, θέλω επιστρέφοντας και λίγο πρωτού ολοκληρώσουμε, γιατί θα χαιρετήσουμε σε λίγο, να ρωτήσω του Ζέλα για ένα. Δεν το έχουμε πει ποτέ, αλλά έχω πληροφόρηση από μέσα ότι ετοιμάζεις βιβλίο. Ναι. Ή θα βγει ή βγαίνει. Βγήκε. Εντάξει, ακόμα δεν το κατάλαβα. Ακόμα ετοιμάζει. Α, ετοιμάζεις κάποιο βιβλίο. Το οποίο ουσιαστικά. Με τι θέμα θα έχει. Διάφορα. Πρώτα είναι η ζωή του ποδοσφαιριστής. Αυτά που ο περισσότερος κόσμος δεν έχει καμία ιδέα. Είναι πολλά πράγματα που κρύβονται από τη ζωή του ποδοσφαιριστής. Που όντως οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές μετά το τέλος της καριέρας αποφύγουν από τον κόσμο, σταματάνε να κάνουν αυτά που κάνουν στη διάρκεια στην καριέρα λόγω ηλικία, λόγω που δεν ζήσανε κάποια άλλα πράγματα και μετά δεν μπορούν να ζήσουν μέσα στη society. Αυτό είναι. Ωραία. Λοιπόν, Ζόλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν κοντά μας σήμερα. Μεταφέραμε την εικόνα του Sporting Λισαβόνας. Κύριε Βαρμπαρή, σας ευχαριστώ και εσάς που μας τιμήσατε. Μάθαμε για την ομάδα του Sporting Λισαβόνας αρκετά πράγματα και φαντάζομαι ότι από αύριο περισσότερος κόσμος θα καλεί και θα έρθει στην αγκαλιά σας και για να μάθει ποδόσφαιρο αλλά και να δημιουργήσει καινούργιους ανθρώπους. Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε τα παιδάκια, όλα τους προπονητές. Καλή τον συνέχεια Νίκο, τον Τζαλίδη. Το έργο τους Γιάννη. Εμείς την επόμενη και Δευτέρα. Την επόμενη Δευτέρα στις 7 φυσικά. Και πάλι κοντά σας. Να είστε καλά, καλό βράδυ σε όλους.